Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μπασκετικοί ομοειδιάτες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη ρακέτα του OTE TV, όπου συναντιόμαστε και απόψε, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη. Πιστοί στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, πιστοί επίσης και στο πλάνο της αγωνιστικής τακτικής μας, για να στήσουμε, για να παίξουμε το αγαπημένο μας pick and roll, το οποίο σήμερα θα το κατευθύνουν δύο άνθρωποι που, αν μη τι άλλο, ξέρουν να δίνουν κατευθύνσεις σε όλα τα επίπεδα. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, τα πολλά λόγια περιτεύουν. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Είπα προηγουμένως ότι τα πολλά λόγια περιτεύουν. Θα έλεγα ότι και οι συστάσεις περιτεύουν. Εγώ θα τις κάνω όμως και θα σας εξηγήσω αμέσως. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα. Ποιον θα να προσφωνήσω πρώτον, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο ή τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο? Παναγιώτη. Τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Λοιπόν, με τη συστάση του κύριου Γιώργου Αγγελόπουλου. Και λέω δύο-τρεις φορές τα ονόματά σας, γιατί μου φαίνεται απίστευτο ότι είσαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα, περιποίη, εξέχουσα τιμή. Σε μένα προσωπικά, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής, στον ΟΤΕ TV, άλλωστε συνεργαζόμαστε και με τις μεταδόσεις των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Το λέω αυτό γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχω αυτό το προνομίο να σας συναντήσω σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Είναι χαρά μεγάλη δική μας και δική μας που είμαστε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που δίνουμε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη. Εχθές μου έστειλες μήνυμα την ώρα, λίγο πριν πετάξουμε. Αν μπορούσαμε, σου είπα ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρναμε λόγω του προγράμματος. Σου είπα και για το... Τα play-offs που έχετε προστάσεις και το στόχο του πρωταθλήματος. Σήμερα το συζητήσαμε με τον αδελφό μου, είδαμε το πρόγραμμά μας στο γραφείο. Πιστεύουμε ότι το timing είναι σημαδιακό. Το timing δηλαδή το τι έχουμε πετύχει ως τώρα στην πορεία μας στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό. Και... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απαντάω ίσως λίγο σε μια ερώτηση που δεν μου έχει γίνει. Όχι, είναι σημαντικό. Ίσως γιατί... το γιατί αποφασίσαμε να έρθουμε σήμερα σε σένα, ας πούμε. Αυτό ξεκίνησε να απαντάω. Αλλά... Όχι, εγώ το πήγα ότι είναι σημαντικό και διότι υπάρχει ένα ορόσημο. Υπάρχει ένα ορόσημο δεκαετίας. Δηλαδή είναι περίπου 10 χρόνια με διαφορά λίγων μηνών από τότε που αυτό, εμπλακήκατε για πρώτη φορά. Και έχω εδώ ένα. Επειδή έχουμε τις παλιές σχολές με τις φωτοτυπίες. Ήταν τέλος του 4 όταν... Τα κυτρινισμένα αρχεία. Εδώ είσαστε με μαλλί ακόμα, με φαβορίτα. Φωτογραφία του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου δεν υπήρχε στα αρχεία του Συνάνογλου. Υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα στο φως. Όλο το παρασκήνιο για Αγγελόπουλο. Και για να πιαστώ από την τεράστια τιμή την οποία απολαμβάνουμε σήμερα εδώ ως οικοδεσπότες της παρουσίας σας, εννοώ. Γράφει ο Συνάνογλου, έτσι, με εκείνο το οξύ ύφος που έχει. Σίγουρα πρόκειται για τους πιο αντιδημοσιογραφικούς ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί. Θα σας απαντήσω. Θα μιλήσω με τον αδελφό μου και θα σας σχολιάσω. Θα σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είναι τιμητική. Για να την αποδεχτούμε, πάνω απ' ότι σας εκτιμούμε ιδιαίτερως. Και είναι και στιγμή σημαντική εκεί που φτάσαμε και νομίζω έχουμε πολλά να πούμε. Αντιδημοσιογραφική, δεν ξέρω αν είμαστε. Παλιά ήσασταν. Αποφεύγουμε τις συνεντεύξεις. Αυτό είναι που διαβάζει το 2004. Δεν έχει γιατί τότε όλοι έψαχναν δημοσιογράφους να βρουν. Ήξεραν όλοι τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ήξεραν όλοι τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, τον πατέρα σας και τον παππού σας. Είχαν ελάχιστες πληροφορίες για σας όταν πρωτομπήκατε στη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αλλά και από τότε μέχρι τώρα τις συνεντεύξεις τις αποφεύγουμε και δεν μιλάμε πολύ γενικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μιλάμε πολύ, είναι αλήθεια. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερως επίσης το γεγονός ότι έρχεστε. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή η παρουσία του Ολυμπιακού στο 1ο Final Four και στον 7ο τελικό της ιστορίας του. Αλλά έρχεστε μετά από ήττα και δεν είσαστε καβάλα αστάλογο όπως θα ήσασταν στην περίπτωση κατά την οποία ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει για τέταρτη φορά τον τίτλο. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία η συνέντευξη. Έτσι νομίζω και εγώ. Ίσως τότε να μην ερχόμασταν. Θα ήμασταν αλλού. Δεν θα είχαμε κοιμηθεί ακόμα.
Εκείνο που είπε ο Γιάννης Σφερόπουλος. Για να πάμε κατευθείαν στο ξέρω. Ναι. Συγγνώμη, επειδή αυτό το δημοσίευμα και το 4 και το αντιδημοσιογραφικό, θέλω να απαντήσω ότι εγώ τα πρώτα δύο χρόνια, 4 με 6 περίπου, 4 με 5, παρακαλούσα να μην βάζουν φωτογραφίες στο φως. Ναι. Ισχύει αυτό. Από τότε αλλάξαμε. Εγώ θυμάμαι μια συνάντηση που είχαμε. Πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίξει, δεν θυμάμαι, νομίζω στη Βιτόρια επί ημερών Γκέρσον. Εγώ ήμουν στην ΕΡΤ τότε, είναι 2006, εκείνη η σεζόν. 2006-2007 και σας το είχα πει και μου είχατε πει ότι όταν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα. Σου είχα πει. Ή όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα θα βγω σε εκπομπή. Ναι, αυτό το είχαμε μεταξύ μας αποφασίσει. Επίσης, σήμερα μου κάνει και κάτι άλλο. Δεν αυτοθαυμαζόμαστε τώρα, ούτε αυτοκολακευόμαστε. Μου κάνει κάτι. Εγώ δεν είχα ποτέ αδελφό. Είμαι μοναχογιός. Γιατί το λέω. Και νομίζω ότι έχει κάνει εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι ενώ είσαστε δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, τη δική του περιουσία, αν το βάλουμε και σε οικονομική βάση. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η χημεία που έχετε και ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον, ακόμη και αν, όπως συνέβη τις προάλλες στη Μαδρίτη, που δεν είχε έρθει ο κύριος Γιώργος και είπατε στις κάμερες να περιμένουν μέχρι να έρθει ο αδερφός σας για να μιλήσετε μαζί. Να μοιραστείτε μαζί, δηλαδή, τη χαρά της επόμενης στιγμής. Αυτό είναι και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας. Θα τα πούμε και μετά, αλλά είναι ένα βασικό μυστικό της επιτυχίας και συστατικό της επιτυχίας. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχαμε πετύχει. Νομίζω και εγώ συμφωνώ σε αυτό και αυτό το θέλω να πω. Αυτή είναι και η καλή ερώτησή σου, γιατί είναι αυτό κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί καν. Φαντάσου, δηλαδή. Μου είχατε πει να σας την κάνω. Αυτό όντως είναι η δύναμή μας. Δεν είναι εύκολο. Γιατί είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Είμαστε στην ίδια οικογένεια, αλλά αδέλφια. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εσύ που ξέρεις και από το NBA καλύτερα, είχα ακούσει για τους αδελφούς Μαλούφ. Δεν ξέρω. Για αδελφοί Μαλούφ που είχαν τους ξέρω, Kings, που ήταν παλιά τους Kings, ούτε ξέρω τους ανθρώπους στην πορεία τους. Αλλά γενικά αδέλφια να συνεργάζονται επιτυχημένα σε διοίκηση ομαδικού αθλήματος. Υπήρχαν οι αδελφοί Γιαννακόπουλου. Ναι, εντάξει. Εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ναι, υπάρχει αυτό, αλλά γενικά από τόσο μικρή ηλικία να ξεκινήσουμε. Ναι, από τόσο μικρή ηλικία, όχι. Γιατί εγώ το 2004 ήμουν 31, ο αδελφός μου 30, να ξεκινήσουμε από τα 30 μας να διοικούμε μια ομάδα στα πρώτα χρόνια μαζί με το Σοκράτη Κόκαλη. Δεν είναι νομίζω κάτι που έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν το ξέρω να έχει ξαναγίνει. Για να πιαστώ από αυτό, δεν ξεχνάω γιατί έχει κάνει μια πολύ ωραία δήλωση ο Γιάννης Σφερόπουλος και ήθελα να την κουβεντιάσουμε και ανάγεται στο Final Four. Φανταζόσασταν όταν εμπλακήκατε για πρώτη φορά τότε με πρόσκληση του Σοκράτη Κόκαλη ως αντιπρόεδρε, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε το πλήρωμα του χρόνου να πάρετε στα χέρια σας την ομάδα την οποία παρακολουθήσατε παιδιόθεν και στα Final Four και παντού. Συγκρίσεις. Δεν το θέλαμε και ούτε και το φανταζόμασταν. Είχαμε ξεκινήσει πολύ σιγά και σταδιακά. Ο Ολυμπιακός τότε είχε τερματίσει 8ος στην Α1. Είχε περάσει την τελευταία στιγμή στα play-off με μια νίκη του Μακεδονικού. Μαζί με τον πρόεδρο τότε. Θέλαμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε μαζί. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να το αναλάβουμε μόνοι μας. Σιγά σιγά περάσανε τα χρόνια και ήρθε σαν φυσική εξέλιξη. Λένε τα ενίκο μη ένδυμο. Ο πατέρας σας, που είναι ένας εξέχων οικονομικός παράγων της χώρας και σπουδαίος επιχειρηματίας και άνθρωπος που απολαμβάνει σεβασμού και τα λέω όλα αυτά γιατί είναι και το background μέσα στην υπόθεση, σας απέτρεψε από το να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό? Όχι. Τότε στην αρχή. Από το να σκορπίσετε, να το πω λαϊκά, τόσα πολλά λεφτά. Τότε στο 2000, είμαστε τώρα τέλος του 2004, Οκτώβριο, και μας καλεί ο Φασούλας στο γραφείο του μαζί με κάποιους άλλους. Ως δήμαρχος. Όχι, δεν ήταν δήμαρχος. Το 2004 ήταν ως διαμεσολάβηση. Ήταν ως δήμαρχος, ναι, έχεις δίκιο, ως δήμαρχος. Νομίζω ήταν δήμαρχος, Πειραιά τότε, ναι. Και την περίοδο εκείνη ο πατέρας μας ήταν θετικός στο να μαζί με το Σοκράτη Κόκαλη να βοηθήσουμε την ομάδα. Αργότερα, στην πορεία αυτή τη δεκαετή που συζητάμε σήμερα, αρκετές φορές αποτρεπτικός και στο να φύγουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι η αλήθεια είναι ότι πράγματα τα οποία εμείς ίσως αργήσαμε να τα καταλάβουμε, ποια είναι η πραγματικότητα, ίσως τα είχε δει πιο πριν. Αλλά η πορεία, όπως εξελίχθηκε, μπορούμε να πούμε, από το 12 και μετά, μπορούμε να πούμε ότι άξιζε και αξίζει τον κόπο. Έχω μια δήλωση. Η πρώτη συνάντηση του κύριου Κόκαλη ήταν στο γραφείο του πατέρα μας. Οι δυο τους. Μετά μας φωνάξανε, συζητήσαμε και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά. Οπότε ήταν. Και μπήκαμε σαν συγχρηματοδότες με τον Σοκράτη Κόκαλη. Γιατί είπες ότι μας κάλεσε ως αντιπρόεδρος. Εντάξει, έγινε αντιπρόεδρος. Αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν. Πρώτα λέει συμμετοχή.
για να καταλάβει ο κόσμος, ίσως παρακολουθούν και νεότεροι, μιλάμε για μια εποχή πριν 11 χρόνια και φτάσαμε από το 2004 στο 2009 να βάζουμε το σύνολο, έφτασε να είναι εκατομμύρια ευρώ, είτε σαν συγχρηματοδότηση είτε μετά μόνοι μας, ως το 2009 πήραμε συμμετοχές, ήταν αποκλειστικά εμπιστοσύνη στο Σωκράτη Κόκαλη. Ναι. Εμείς δεν είχαμε μετοχές στα χέρια μας. Mm-hmm. Ναι, το θυμάμαι. Το, χρηματοδοτήσαμε όταν έγινε, την δηλαδή, όταν έγινε μεταβίβαση. Το 2009 που έγιναν οι τελικές συζητήσεις και πήραμε τις μετοχές, θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε βρει θεωρητικά με το Κόκαλη, να πάρουμε το καπελάκι μας και να φύγουμε. Για να καταλάβουμε ότι είχαμε βάλει εκατομμύρια στην ομάδα που αγαπούσαμε, χωρίς να έχουμε ούτε μία μετοχή στα χέρια μας. Ούτε και συμφωνητικό. Ούτε και συμφωνητικό. Εμπιστοσύνη, σχέση εμπιστοσύνη με το Κόκαλη ήταν. Ίσως η ερώτηση δεν είναι σωστή και δεν θα έπρεπε να διατυπωθεί, αλλά τολμώ να την κάνω γιατί πήγε κουβέντα στον Παγιώκο που λένε και πάλι λιμανίσκι. Πόσα χρήματα έχετε ξοδέψει, έχετε δαπανίσει, έχετε επενδύσει σε αυτή την τρέλα που λέγεται Ολυμπιακός και μπάσκετ? 50 εκατομμύρια ευρώ είναι η εφορία που έχουν πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Χωρία τα συμβόλαια, χωρία οι προπονητές, οι παίκτες. Το ελληνικό δημόσιο νομίζω είναι πρωτοφανές. Φόροι συμβολέων αθλητών είναι αυτά. Είναι η συνεισφορά στο ελληνικό δημόσιο σε κάθε είδους φόρους, εισφορές κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Που έχει καταβάλει αυτούς τους φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Είχατε ποτέ από το οικογενειακό περιβάλλον σας, είσαστε και δύο παντρεμένοι, έχετε μικρά παιδιά, είχατε ποτέ ένσταση από τη συζύγου σας, γιατί ασχολείστε, γιατί ταλαιπωρείστε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, τα παιδιά, να βλέπετε τα παιδιά σας, να κάνετε... Ας ξεκινήσω ο Γιώργος που έχει μεγαλύτερη κόρη. Μάλλον το ανάποδο ήτανε. Όταν αποφασίσαμε να φύγουμε τον Ολυμπιακό, τον Ιούνιο του 2011, το συζητούσαμε την ανακοίνωση γύρω στην περίπου μία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω. Παραπάνω. Για το, ναι, δύο εβδομάδες. Τέλη Ιουνίου βγήκε, ήταν μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, μέχρι να τη βγάλουμε τέλη Ιουνίου. Συζητούσαμε την ανακοίνωση με τον Παναγιώτη και με τους δικούς μας ανθρώπους για το τι θέλαμε να. Και πώς αποτυπώσουμε την πραγματικότητα, αυτό που γινόταν. Γιατί η απόφαση ήταν ηλυμένη και κανονική, ότι φεύγουμε. Τέλος, δεν υπάρχει. Και ήταν σύμφωνος και ο πατέρας μας με αυτή την απόφαση. Όταν βγήκε λοιπόν η ανακοίνωση, εντάξει, η γυναίκα μου το ήξερε ότι θα συμβεί αυτό. Θα φύγουμε. Το συζητούσαμε 10 μέρες, λέει, και στο σπίτι το ήξερε. Της είχα εξηγήσει το λόγο, τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν είχε πει τίποτα. Όταν βγήκε, την πήρα τηλέφωνο, της λέω, μπες να τη δεις, βγήκε η ανακοίνωση. Δάκρυσε, να το πούμε έτσι, το λιγότερο. Αυτά όλα μετά παίξανε, έχουν τη σημασία τους. Δηλαδή έλεγε. Συγγνώμη. Κρίμα. Κρίμα που εκεί που φτάσατε. Δεν το αξίζεται αυτό. Δεν θα σας ρωτήσω γιατί θέλατε να φύγετε και νομίζω ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά. Έχει συμβεί δύο φορές μια τέτοια, έχει εκδηλωθεί μια τέτοια. Όχι, μία είναι. Μία. Με ανακοίνωση, ναι, ναι. Με ανακοίνωση τεκμηριωμένη. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση και μετά τους τελικούς του 10. Μετά τους τελικούς του 10, σε αυτό αναφέρομαι. Θα σας ρωτήσω όμως γιατί μείνατε. Να απαντήσω κι εγώ την ίδια ερώτηση. Έχω πιο μικρή κόρη. Και μάλιστα κάποιο πανό που είδαμε προηγουμένως μου θυμίζει στα αυτιά μου ο Ρίγας Δάρδαλης ότι είναι από τη διαδήλωση που έκαναν τότε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ναι, το είδε. Προσπαθώντας να σας μεταπίσουν το 11 να μείνετε στην ομάδα. Και η κόρη με εμένα τότε, τον Ιούνιο του 11, ήταν 1,5 έτους. Δεν καταλάβαινε το τι γινότανε. Αλλά κάποια στιγμή όταν ψύχραμε και έρεμα, σκεφτήκαμε και με τη γυναίκα μου το τι. Τι θα ξέρει αυτό το παιδί στο μέλλον. Πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό που μας άξιζε με τον Παναγιώτη. Δηλαδή τα παιδιά μας θα λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε τα πάντα, πεντακάθαρα. Και αλλά τελικά για τους λόγους που ανέλησαν, που εξήγησαν, που έγιναν, έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι και μας τάψαν πριν την ώρα μας, το πούμε και έτσι απλά. Δηλαδή βλέπαμε τον επικίδιο, αλλά ήμασταν ακόμα ζωντανοί. Ήταν λίγο οξύμορο. Είναι άσχημο για τα παιδιά πιθανόν να κουβαλήσουν το στίγμα της φυγομαχίας των γονέων τους. Εάν πρόκειτο να αποδοθεί ως τέτοια. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Παναγιώτα? Και εμένα η γυναίκα μου είναι και ήταν θετική στην ενασχόληση, προέρχεται από τον χώρο του αθλητισμού. Βλέπει ότι είναι κάτι που αγαπάω, τον μπάσκετ είναι η ζωή μου. Ατελείωτες ώρες να παρακολουθούν παιχνίδια, να συζητάμε και το τι είναι το καλύτερο για την ομάδα με τον αδελφό μου.
και με τον στενό μας συνεργάτη, τον κύριο Σκυντήλια, τον αντιπρόεδρο, τον αναφέρουμε, γιατί και αυτός είναι κομμάτι της επιτυχίας μας όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το να συζητάνε τρεις άνθρωποι και να, ακόμα και να διαφωνούν και να, ο ένας να σέβεται την άποψη του άλλου, ανεξάρτητα ότι τα χρήματα βάζουμε εγώ και ο αδελφός μου, είναι, πιστεύω είναι και αυτό ένα από τα μυστικά για τελείωτες ώρες συζητήσεων που έχουμε περάσει στο γραφείο για επιλογές παικτών, για διαπραγματεύσεις με μάνατζερ. Είναι και αυτό από τα στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει στην Ελλάδα. Υπήρξε συγκεκριμένο γεγονός ή υπήρξε ωριμότερη δεύτερη σε σκέψη η οποία σας έκανε να ανακαλέσετε την πρώτη και μάλιστα την επίσημη ανακοίνωση που είπε ο αδελφός σας? Για να φτάσουμε στην ανακοίνωση, να πούμε για τον πατέρα μας που είπατε πριν, ότι ο κύριος λόγος που ήταν, είχε βασικές ενστάσεις πριν την αποχώρηση και μας έλεγε σηκωθείτε, φύγετε, ήταν πληροφορίες που είχε για καταστάσεις που έβλεπε στην Ελλάδα και ποιες έλεγε δεν θα αλλάξουν. Γνώριζε κάποια πράγματα, κάποια πρόσωπα, κάποιες πληροφορίες. Και με λέει, δεν θα αλλάξει. Ό,τι και να κάνετε. Στο πλαίσιο του ελληνικού μπάσκετ. Στο πλαίσιο του ελληνικού μπάσκετ. Και λέει, αυτά δεν θα αλλάξουν. Ό,τι και να κάνετε. Είτε με καλούς παίκτες, με καλούς προπονητές, δεν αλλάζουν αυτά. Αυτό ήταν η βασική ένσταση. Μάλλον είχε δίκιο. Έχετε ακόμη αυτή την άποψη, την αίσθηση, την πεποίθηση? Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αποφάσεις σωστές που έχουν βγει, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται όσον αφορά πράγματα που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και εγώ σε λίγο δεν θα έχω μαλλιά και ακόμα το Βασιλακόπουλο θα έχουμε. Να το πω χιουμοριστικά. Και όπως έχω πει χαρακτηριστικά, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι, λέω, αντρίκια τη λέω, ο άνθρωπος από ό,τι έχω μάθει κοιμάται το μεσημέρι, άρα αντέχει πολλά χρόνια ακόμα. Δεν είναι κακό, αυτό λέω. Εγώ θα ήθελα να κοιμάμαι. Χέρι άκρας υγείας, άρα αντέχει. Αν δεν αλλάξει η νομική πλατφόρμα, θα γεράσουμε με Βασιλακόπουλο. Να λέμε την αλήθεια, να μην κοροϊδεύουμε. Αλλά να φτάσουμε στο πώς αλλάξαμε την απόφαση το Νοέμβριο του 2011. Το γυνάτι, ότι να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να. Όχι, να περιγράψουμε τι έγινε για να φτάσουμε, να παραμείνουμε. Δεν βρέθηκε κανείς να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν μια πεντακάθαρη ομάδα, δεν χρωστούσε τίποτα σε κανέναν. Είχε φτάσει τελικού Ευρωλίγκας. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι το 10. Ήταν στο top επίπεδο. Διεκδικούσε τα πάντα. Είχε σεβασμό. Όχι όπως τώρα βέβαια. Δεν βρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος να πει θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό, θέλω να επενδύσω, θέλω να σας βοηθήσω, θέλω να τον πάρω μόνος μου, το οτιδήποτε. Οπότε εκεί, μέσα στο καλοκαίρι, είπαμε να γίνει μια μεταβατική χρονιά. Και αυτό συμφωνήσαμε με τον coach, τον κύριο Ιβκοβιτς. Θα πάμε για μια μετάβαση μέχρι να βρεθεί ο επόμενος. Κάποια στιγμή τον Νοέμβριο δεν είχε βρεθεί κανείς. Είχε ξεκινήσει η σεζόν. Καθίσαμε κάτω με τον Παναγιώτη. Είχε ξεκινήσει η σεζόν με Λούκας Χάουαρντ, να θυμίσουμε. Σεζόν 11-12. Ναι. Η σεζόν της Κωνσταντινούπολης, να καταλάβει ο κόσμος που αναφερόμαστε. Με την ήττα στον Μπιλμπάο, τους 15 πόντους στην πρεμιέρα. Και μετά νομίζω ήταν με την Ανσή κάποιος, στο ΣΕΦ. Καθίσαμε κάτω και λέμε. 1200 άτομα. Ναι, εντάξει, υπήρχε μια απαξίωση. Να περιγράψουμε την κατάσταση. Ναι. Μας είχαν θάψει ζωντανούς λοιπόν πριν την ώρα μας. Υπήρχε μια απαξίωση και λέμε δεν αξίζει αυτό. Δεν υπάρχει κανείς να. Ας το πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια διαφορετική. Με ένα πλάνο να κατακτήσουμε την Ευρώπη. Όχι άμεσα. Σε 2-3 χρόνια, όποτε μπορέσουμε. Ήρθε άμεσα. Δεν περιμέναμε τον Νοέμβριο ότι θα είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη. Τον Ιανουάριο είχαμε αρχίσει και το πιστεύαμε. Βλέποντας καταστάσεις, αναλύοντας πράγματα και βλέποντας τη δυναμική της ομάδος και μετά τις αλλαγές που γίνανε με τον Ντόρσεϊ και τον Λό. Με τον Λό και με τον Ντόρσεϊ. Που ήταν καθοριστικές, η ομάδα έδειξε ότι όλα γίνονται. Και πιστεύω ότι δεν αξίζαμε αυτό το. Η προσπάθεια αυτή και ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα και μετά εμείς δεν άξιζε αυτό το τέλος. Και σε αυτό το σκεπτικό απαντάει η δήλωση που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος μετά την πρόκριση επί της Μπαρτσελώνα εφέτος. Άρα απαντάει και σε όλα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές είναι οι στιγμές που μας κάνουν να αντέχουμε την τρέλα την οποία ζούμε στην Ελλάδα. Ναι. Οι στιγμές αυτές ξεκινήσανε, ας πούμε, από τίτλο το 12. Γιατί το ξύμωρο εδώ που πρέπει να επισημάνουμε, το οποίο. Εσύ έχεις καλύτερη γνώση του παγκόσμιου αθλητισμού, γιατί δεν ασχολείσαι μόνο με τον μπάσκετ από ό,τι ξέρω, παρακολουθείς και όλα τα σπορ. Είμαστε μια ομάδα που είχε να πάρει πρωτάθλημα στη χώρα του 97, γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης το 2012,
Και μετά πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά. Και συνεχίσαμε. Έχουμε αυτή την πορεία, ας πούμε, την τελευταία 7 ετία που λέμε. Και ο αιώνιος αντίπαλός σας πέτυχε το ίδιο. Είχε να πάρει πρωτάθλημα από τον Μπαράζ της Κέρκυρας με τον Άρη το 84. Ναι, αλλά δεν είχαμε μεσολαβήσει τόσα χρόνια. 14. Όταν πήρε, πήρε στα 12 το ευρωπαϊκό στον Περσί και μετά από 2 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, εμείς το πήραμε την ίδια χρονιά όμως. Γυρίσαμε. Όχι, θέλω να πω ότι. Ενώ γυρίσαμε πρωταθλητές Ευρώπης και μετά από λίγες μέρες γίναμε και πρωταθλητές Ελλάδος. Να πούμε πάντως ότι αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός αυτή την επταετία στην Ευρώπη δεν το έχει πετύχει καμία ομάδα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ούτε ο αιώνιος αντίπαλος που είπατε σε κανένα άθλημα. Δηλαδή να εξηγήσουμε τι πέτυχε ο Ολυμπιακός. Πέτυχε να είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη. Θα πούμε μετά για το budget και όλα τα. Το πώς το πέτυχε κτλ. Έχοντας πάρει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αν θα δείτε, ο Παναθηναϊκός, όταν έπαιρνε τα ευρωπαϊκά, ήταν πρωταθλητής στην Ελλάδα. Το ίδιο και η Μακάμπι, το ίδιο και η Τσεσεκά, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Όλες οι ομάδες είχαν μια βάση πρωταθλητισμού μέσα στη χώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μοναδική ομάδα. Παίκτες ψημένους πρωταθλητές. Δεν είχαν λοιπόν καμία νοοτροπία πρωταθλητισμού, να το πούμε έτσι, η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, όταν για λόγους που έχουμε αναλύσει, συνέχεια στην Ελλάδα χάνανε. Και χάνανε όχι επειδή φταίγαν αυτοί, έφταγαν και άλλοι παράγοντες. Ήταν ένας συνδυασμός. Πολλοί τίτλοι χάθηκαν αποκλειστικά από ηγετησία. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Πώς λοιπόν να πάει να παίξει στο Παρίσι τελικό, όταν δεν έχει πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος. Δηλαδή ότι πήγε στην Κωνσταντινούπολη και κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού με το μείον 19 και πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ακόμα στην Ελλάδα. Είσαι συνέχεια. Από πίσω. Έχει χάσει. Σε αυτό έχετε συνέχεια χαμένο είσαι. Ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έφτασε εκεί πέρα που έφτασε. Είναι μια υπέρβαση. Χωρίς να έχει κρυφτεί στον πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι μια κατάθεση ψυχή, μια υπέρβαση που δεν υπάρχει στον παγκόσμιο αθλητισμό. Πουθενά. Λοιπόν, η κουβέντα του Φένιξ στην Τζέσκα θα την ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Δεν την κλείνουμε με τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Πάμε γιατί είναι πολύ νοπές οι εικόνες σε μια από τις ανατροπές που ούτως ή άλλως ανταποκρίνονται σε αυτό που έχει λεχθεί πολλά και κατ' επανάληψη για τον Ολυμπιακό. Το 6 Δευτέρα Φύσης, χάρη στο κρεσέντο του Βασίλη Σπανούλη, το απίστευτο κρεσέντο του στα τελευταία 3,5 λεπτά, όταν πέτυχε 4 μεγάλα καλάθια το κάθε ένα από αυτά. Κόντρα σε διαφορετικό αντίπαλο που έστελνε πάνω του Ιτούδης. Ο Ολυμπιακός έριξε για άλλη μια φορά στο Καναβάτσο την Τσέσκα Μόσχας και προκρίθηκε για 7η φορά στην ιστορία του στον τελικό του Final Four. Για να αρχίσουμε να ξεμπλέκουμε το γαϊτανάκι του Final Four την προηγούμενη Παρασκευή και την προηγούμενη Κυριακή στη Μαδρίτη. Ολυμπιακός και Τσεσεκά βρέθηκαν ξανά αντίπαλοι σε Final Four και η ιστορία επαναλήφθηκε ως φάρσα για τους Ρώσους. Τίπα, παίζω μπάσκετ, δεν κοιτάω πίσω. Δεν είχα καλές επιλογές στην αρχή. Τα πρώτα σου ήταν καλά, δεν μπήκαν μέσα. Πιστεύω στο δεύτερο δεκάλεπτο, πιστεύω βιάστηκα λίγο. Βιαζόμουν να τελειώσω κάποιες φάσεις κοντά στο καλάθι γιατί η Τσεσεκά έχει μεγάλο κορμιά. Πιστεύω ότι ήταν πολύ διαβασμένοι πάνω μου. Έπαιξαν πολύ physical game, πολύ σκληρά, πολλές φορές και πέρα από το κανονικό. Καλά έκαναν αυτό τους είπε ο προπονητής να κάνουν και καλά έκαναν. Και εμείς παίξαμε σκληρά. Από εκεί πέρα δεν ήμουν καλός. Μόλις τώρα μου είπανε πληροφορήθηκα ότι είχα 0 στα 11, μου είπανε. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά όπως ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια παίζω μπάσκετ, έχω αυτοπεποίθηση και πιστεύω στον εαυτό μου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη που έχω από τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό και από μια νίκη. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ και να χάνουν με έναν πόντο στο ημίχρονο, ενώ το ταμπλό έγραφε 36-35. Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, η Τσεσεκά μετά από ένα σερί 8-0 έχτισε μια διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 9 πόντους στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου. Κάπου εκεί όμως εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και ο Σπανούλης. Έχουμε δείξει πολλές φορές ότι έχουμε χαρακτήρα και με την Μπαρσελόνα μέσα στο γήπεδο μας χάναμε πολλά. Άμα ξεκινήσουμε να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε γυρίσει, θα μας πάρει ώρα. Ο πρίτεζης είπε πριν από λίγο ότι είναι άδειος αυτή τη στιγμή. Ο Σπανούλης τι είναι. Τίποτα. Ξεκουραστούμε να πάμε να παίξουμε ακόμα παιχνίδι. Μπορεί να βοήθησε ότι χτύπησε κάποια στιγμή και σου έβαλε ψυχτικό γιατρό στον αγώνα. Στο να ξαναβρει το σουτ. Όχι. Καλά. Το φινάλε ανήκει ολοκληρωτικά στον Kill Bill. Ένα άλλο ρεκόρ που έχει ο Ολυμπιακός επίσης, κύριε Γιώργο Αγγελόπουλο και κύριε Παναγιώτη Αγγελόπουλο, είναι οι ανατροπές που έχει κάνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να παίξει έναν ημιτελικό σε ένα τελικό Final Four. Ακόμα και με τη Γέλλον Αγκόρα, έρχεται ο Μάτζαρη στη λήξη και ο Ολυμπιακός ανατρέπει την κατάσταση και βάζει καλά και παίρνει το μάτς. Έχει τίποτα χάπια την ώρα εκείνη. Νομίζω είναι μήνυμα ζωής αυτό. Δεν τα παρατάμε ποτέ.
Αυτό είναι το DNA της ομάδας. Παλεύει μέχρι τέλους, ό,τι για να γίνει. Συνήθως κερδίζουμε. Και είναι και ένα ευρύτερο μήνυμα αυτό. Δηλαδή, μην τα παρατάς ποτέ, ό,τι για να γίνει. Αυτό είναι που. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, αλλά νομίζω ότι και οι δύο συγχρονίζεστε σε αυτές τις δηλώσεις. Το οποίο περιγράψατε πριν από μερικές μέρες και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν ως κρυστάλλινο, πυρεώτικο και μάγκικο τρόπο στο γήπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αυτό. Το κρυστάλλινο και το. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα πετύχαμε, γιατί έχει σημασία και αυτό. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε επιτυχημένοι. Επιτυχία από επιτυχία έχει διαφορά. Μπορεί να. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα πετύχαμε. Μάγκικα, πυρεώτικα, κρυστάλλινα, όπως είπαμε, με διαφάνεια, με κανόνες, με σεβασμό σε όλους, προσγειωμένοι, σεμνοί, όλα αυτά. Και δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα, ούτε και λέγονται όλα, αλλά πεντακάθαρα. Αυτό είναι που είμαστε περήφανοι και νομίζω γι' αυτό πανηγυρίζει και ο κόσμος έτσι και η ομάδα. Και φίλαθλοι άλλων ομάδων, είδαμε με τον Παναγιώτη, όταν τελείωσε ο ημιτελικός, πήγαμε να πάρουμε ταξί για να φύγουμε. Και ήρθε ένας φίλαθλος και λέει να βγάλω μια φωτογραφία μαζί. Βγάλαμε φωτογραφία, του λέω Παναγίτσα, πού είσαι, λέει από Αθήνα. Αλλά εγώ με λέει Παναθηναϊκός και έκλαψα. Αυτό είναι. Υπάρχουν τέτοιοι. Είναι επίτευγμα. Και στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολλοί Παναθηναϊκοί. Υγιείς άνθρωποι από όλες τις ομάδες που στηρίζουν τον Ολυμπιακό. Και σε αυτό το Final Four ήταν πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Ερώτηση ιατρικής φύσεως αδιάκριτη. Η μέση σας πώς είναι μετά τη. Καλά, καλά. Καλά είναι. Πώς το είπατε ότι ο αδελφός μου αποφάσισε μετά από σπρίντερ να γίνει και πρωταθλητής. Να, εδώ είναι η σκηνή, να τη δούμε. Να γίνει και πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος. Πονέσατε πολύ. Όχι, απλά ήμουν απροετοίμαστος. Είναι δυνατός. Αλλά αυτό που είπες πριν να πω και εγώ να σχολιάσω για τις ανατροπές, γιατί έχουν γίνει πραγματικά πάρα πολλές ανατροπές στην Ευρωλίγα και σε υψηλότερες φάσεις από Σιελένο Αγκόρα, που είπες παράδειγμα. Όχι, είπα για τη Σιελένο Αγκόρα, γιατί είναι ένα θεωρητικός ανύποπτο μάτς. Ναι, για αλλά να γίνει σε, αυτό ενώ που έγινε. Για ανατροπές και σε μάτς top 16 και σε μάτς top 8 και φυσικά και σε Final Four. Είναι πραγματικά. Είναι πλέον στο DNA της ομάδας. Δηλαδή αυτή. Οι 4-5 Έλληνες που έχουν πάρει τις δύο Ευρωλίγες και έχουν πάει στους τρεις τελικούς τα τελευταία 4 χρόνια, πιστεύω ότι έχουν παίξει και αυτοί ρόλο στο να, αυτό το πράγμα όποιοι ξένοι έρχονται να τους το μεταλαμβαδεύουν και να τους βάζουν σε αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, και ίσως τελικά είναι αυτό το πράγμα σίγουρα παίζει ρόλο και στον αντίπαλο. Γιατί ο αντίπαλος ξέρει ότι του έρχεται. Ναι, του έρχεται, ναι. Το βλέπει να έρχεται και δεν μπορεί να το αποκρούσει. Παρεξήγησαν, είπα χιουμοριστικά για την ΤΣΣΚΑ, το τρέμα τα χεράκια τους. Δεν το είπα για να ειρωνευτώ την ΤΣΣΚΑ, αλλά πραγματικά εκεί που ο Ολυμπιακός αρχίζει και κάνει το comeback, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ αισθάνθηκα το κατάλαβε όλο το γήπεδο ανεξάρτητα. Είχαμε οπαδούς του Φενέρ πίσω μας που μας υποστήριζαν. Το καταλάβανε ότι έρχεται το comeback του Ολυμπιακού. Και ότι οι άλλοι κολούσαν και δεν βάζαν καλάθι. Μόνο και μόνο να δει κανείς το πελιδνό που λένε βλέμμα του. Και την όψη του ομολόγου σας, του Βατού, την ώρα που γίνεται η ανατροπή του Ολυμπιακού, θα δικαιολογήσει απολύτως αυτό το χάρι. Ο άνθρωπος προς τιμή του μας έδωσε συγχαρητήρια και μετά τον αγώνα και πριν την έναρξη του τελικού ήρθε και μας ευχήθηκε καλή επιτυχία. Και αυτό έχει συμβεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επανειλημμένος ήταν. Και στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο είναι κύριος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Οι πελάτες κύριοι είναι. Αστείο. Εντάξει, όχι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ο άνθρωπος ήταν. Εξαιρετικά εγκάρτιος και ζεστός, αναγνώρισε την προσπάθεια και είναι δύσκολο νομίζω τέτοιες στιγμές να πας για να αναγνωρίζεις. Γεγονός είναι αυτό. Δηλαδή μία-δύο την ανωτερότητα του άλλου και να θαυμάζεις. Γιατί και εμείς το κάναμε. Δεν είναι εύκολο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Με τον πρόεδρο της Ρεάλ μετά τη λήξη του αγώνα. Δεν είναι υποβολή μία ερώτηση. Επειδή. Που είμαστε χαμένοι. Όχι, δεν ήσασταν μόνο χαμένοι. Λέω μετά τη λήξη του τελικού. Ναι, είχε υπάρξει και μία αντιπαράθεση πέρυσι μετά τη σειρά των playoffs. Είχατε βγάλει μία ανακοίνωση, δεν ήταν. Δεν είχαμε βγάλει ανακοίνωση. Είχαμε κάνει κάτι δηλώσει. Ναι, κάποιες δηλώσεις. Είχα κάνει εγώ μια δήλωση. Ναι, ναι. Εναντίον τη Ρεάλ, αυτό λέω. Για τον τρόπο παιχνιδιού του είχα πει. Ναι, ναι. Δεν είχα πει κάτι άλλο. Με το φλόπινγκ και τα λοιπά. Δεν ήταν ανακοίνωση. Ναι. Εντάξει, φέτος ήταν πιο σκληρή. Το πήραν όπως είπαμε μέσα στην έδρα του. Να πούμε όμως για το τελικό. Να δούμε τι έγινε στο τελικό και να το πείτε αμέσως. Και μετά να αναλύσουμε. Λοιπόν, είναι ο τελικός λοιπόν πια τη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 12-0 κατάφερε κάποια στιγμή να γυρίσει το μάτς. Και όχι μόνο να γυρίσει το μάτς, να προηγηθεί κιόλας με 41-40. Αλλά εκεί ήταν η ώρα του Μορμόνου, του Τζέισι Κάρολ. Τρόπον την αντίθεκε Σπανούλη, ο έχων υπηκότητα Αζερμπαϊτζάν εδώ και τρία χρόνια παίκτη Ρεάλ.
Έβαλε 10 σερί πόντους, έπαιξε μεγάλες άμυνες πάνω στο Σπανούλι και οδήγησε τους Μαδουλένους στη νίκη και στην κατάκτηση ενός τίτλου τον οποίο η Ρεάλ περίμενε ακριβώς 20 χρόνια και έναν μήνα. Δύο χρόνια πριν, κόντρα σε αυτή την ομάδα, ο Βασίλης Σπανούλης σήκωνε ως αρχηγός το τρίτο πρωτάθλημα Ευρώπης στην ιστορία του Ολυμπιακού. 24 μήνες μετά από αυτό, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συναντήθηκαν ξανά για τρίτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας μετά το 1995 και το 2013. Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της πανίσχυρης Τσεσεκά στον ημιτελικό της Παρασκευής, η ομάδα του Πειραιά παρατάχθηκε στο παρκέ του Barclay Card Center, κουρασμένη μεν από την υπερπροσπάθεια του προηγούμενου αγώνα, αλλά και με την ψυχολογία σε επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά, λόγω της συμμετοχής στον τελικό. Το μάτς απέναντι στη γηπεδούχο Ρεάλ από την αρχή είχε ιδιαιτερότητες, αλλά οι δύο ομάδες έμεναν κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα με τα φάουλ, αλλά είχαν περιορίσει το Σπανούλι, με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν κρίσιμους πόντους από το Μάτ Λοτζέσκι, που έφερε την ελληνική ομάδα ακόμα και μπροστά στο σκορ. Και ενώ λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Κώστας Λούκας ισοφάρισε σε 43-43, ο Λάσο έμελε να περάσει στο μάτς τον άνθρωπο που θα άλλαζε μια και καλή τη ροή προς όφελος της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα τρίποντα του Τζέισι Κάρολ που πέτυχε 16 πόντους, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε ποτέ τους τρόπους να τα καλύψει. Τέταρτο 12 λεπτό, η Ρεάλ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τη σταθεροποίησε εκεί και με τους ερυθρόλευκους να έχουν παραδώσει οριστικά το πνεύμα, η Βασίλισσα έφτασε στην ένατη κατάκτησή της με το ευρύ 78-59. Παίζω όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωλίγκα, είχα πάει σε άλλα τρία, δεν τα καταφέραμε. Πέρυσι μας τύχησε πάρα πολύ, γιατί το δούμε και μετά συνέχεια πώς συνέχισε η ομάδα στην ΑΣΕΜΠΕ, δεν είχαμε καθόλου τη διάθεση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όλοι δώσαμε όσο μπήκαμε μέσα. Το κάτι παραπάνω για να κερδίσει η ομάδα. Τι ήταν εκείνο που μέτρησε περισσότερο από κάθε τι άλλο από την αρχή της σεζόν για τη Ρεάλ και κορυφώθηκε απόψε? Όχι, σας πίστευε, εντάξει. Ναι, μας πίστευε, δεν ήμασταν το φαβορί, έτσι λέγατε. Εμείς αποδείξαμε ότι τελικά όντως αυτοί που δεν είναι φαβορί το παίρνουν. Καλύτερα να μην είμαστε φαβορί, να κερδίζουμε. Είμαστε χαρούμενοι. 20 χρόνια είναι πάρα πολλά για την ομάδα. Παίκτης κλειδί στο πως η Ρεάλ αντέδρασε στο πρώτο ημίχρονο σε όσα έκανε ο Ολυμπιακός ήταν ο Γιώνας Ματσιούλης που πέτυχε 9 πόντους. To play against the switching defense and they came back when we wanted to give some people to rest and they came back because they played really good switching defense and we had troubles to play on a low post against them. But we managed to find the weapons to spread the floor and to win this game. Ο Λιθουανός μαζί με το Σπανούλι πρωταγωνίστησαν σε μια άσχημη παράσταση με το τέλος της αναμέτρησης όταν τα νεύρα τους έστρεψαν στο να πούν και να κάνουν πράγματα πέρα από τα όρια. It was the tense of the game, and he insulted me a little bit. He, you know, he is like this. I used to play against him, and whenever he is losing, he is always saying some bad things. And today he say me like, "Who you are in a basketball world? You are nothing, and just get out." You know, so we proved that we are something, and we won against the best. So today we are the best. Με το τέλος του μάτς, ο Βαγγέλης Μάτζαρης έδωσε τις διαστάσεις σε σχέση με το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα μέσα στο παρκέ. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα πολύ ταλέντο. Εμείς, παρόλο που στην αρχή κάναμε μια καλή δουλειά στην άμυνα, δυστυχώς στην επίθεση δεν είχαμε τις επιλογές που θέλαμε. Χάσαμε και πολλές βολές και ήμασταν κάπως κομπλαρισμένοι. Και δυστυχώς, όταν βρέθηκαμε 2-3 φορές 10 πόντους πίσω, κάναμε 2-3 φορές την υπέρβαση και ξαναμπήκαμε στο μάτς. Αλλά μετά δεν είχαμε άλλα αποθέματα και η Ρεάλ πήρε αυτή τη νίκη. Μετά από λίγες μέρες θα έχουν ηρεμήσει όλα, λέμε ότι κάναμε το μερίδιο προσπάθεια, μπράβο, μας χαρακτήρια και αυτά, αλλά όταν φτάνεις σε ένα τελικό θα τον κερδίσεις και όταν χάνεις σίγουρα είσαι απογοητευμένος. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Άντρες Νοσιόνι σε μία ακόμα σπουδαία στιγμή στην καριέρα του. Στον Πειραιά τέλος, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας αριθμός φίλων του Ολυμπιακού βρέθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχθεί σαν νικητές τους παίκτες της ομάδας, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν σε Final Four, στο οποίο αντιπαρατέθηκαν με μεγαθύρια και όμως έφτασαν κοντά στην έκπληξη. Εγώ δεν ξέρω αν περιμένατε περισσότερους ή λιγότερους χθες. Είναι βάλσαμ όμως για μια μεγάλη προσπάθεια και για το μόχθο που έχει γίνει όταν. Δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια στο τελικό η παρουσία του κόσμου. Ναι, είναι. Βλέπεις ότι ο κόσμος αναγνωρίζει και το αισθάνονται και οι παίκτες και παίρνουν δυνάμεις, ας πούμε, ψυχολογικές για τους τελικούς που έρχονται. Είναι αναγνώριση. Είναι και όσοι πήγανε και πλέον ζούμε και σε μια εποχή που ξέρεις καλά των social media και των αυτών. Είναι
ακόμα και σε, όχι μόνο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, είναι η αναγνώριση για αυτή την ομάδα τη φετινή που έφτασε στο τελικό, είναι, να μην πω καθολική και παρεξηγηθώ, είναι τεράστια. Είστε ευχαριστημένοι από την παρουσία του κόσμου, από την ενίσχυση την οποία παρέχει στην ομάδα? Για χτες που είπατε... Εγώ δεν λέω ότι έβγαλε ένα παράπονο ο αδελφός σας. Όχι, εσύ κάνεις γενική ερώτηση. Ναι, γενική. Δεν μιλάω για το Final Four. Δεν μιλάς τώρα για... Στο μάτς με την Ελευσίνα που είπε ότι, πριν δηλαδή το μάτς, ότι δεν μας πίστεψαν πάρα πολύ, δεν είχαν φροντίσει να κλείσουν εισιτήρια. Καλά, αυτό ήταν γιατί δυστυχώς φέτος πήραμε λιγότερα εισιτήρια, να πούμε, από την Ευρωλίγκα. Και δεν ήταν μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Γι' αυτό το είπα. Διότι δεν ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει σύστημα. Και το, ας πούμε, το εισιτήριο των 155 ευρώ μπορεί να το αγοράσει τον Νοέμβριο και να χάσει 15 ευρώ, αν δεν προκληθεί η ομάδα του. Δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος, δεν το ήξερε γι' αυτό. Δεν ήταν μομφή αυτό στον κόσμο. Στις γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Εντάξει, ο αθλητισμός έχει τα πάνω και τα κάτω. Ο κόσμος στηρίζει. Εντάξει, κάποιες στιγμές πριν την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μια αμφισβήτηση, κάποιοι δεν καταλάβαιναν τι γίνεται. Βλέπανε μόνο το αποτέλεσμα και δεν βλέπανε την προσπάθεια. Αυτό είναι ανθρώπινο όμως. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Να ρωτήσω κάτι και δεν το λέω. Να σημειώσω όμως ότι σε αυτό, γιατί λέμε και για τον κόσμο, ότι πριν το 10, το 9-10, είχαμε 8.000-8.500 διαρκείας. Άρα και ο κόσμος εισέπραξε και την απογοήτευση των χαμένων τελικών του 10, του 11. Και όλα παίζουν τον ρόλο του. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να παίζουν ρόλο, βέβαια, ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε χωρίς αυτούς τους παίκτες, ότι πιθανόν τότε να λειτουργήσε η οικονομική κατάσταση ήταν καλύτερη και μπορεί να λειτουργήσε και η κρίση. Ο Τσίλτερς και ο Κλέιζα περισσότερο σκράκτης από ότι ο Λοντζέσκι και ο Ντάνστον, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω αυτό. Με αυτούς δικαιώθηκε, με αυτούς πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν το λέω υποτιμητικά δηλαδή. Η αγάπη του κόσμου ήταν πολύ σημαντικό στην απόφαση που πήραμε τον Νοέμβριο να συνεχίσουμε και να φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Η αγάπη και όλα τα μηνύματα που λάβαμε και αυτοί που πήγανε στο συλλαλητήριο, αλλά και τα μηνύματα που φτάσανε σε εμάς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας φέρνω που δεν είναι ούτε πρόθεσή μου είναι και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, τώρα μου ήρθε έτσι φλασιά. Μπορεί να παίζει ρόλο, θα καταλάβετε γιατί είπα ότι δεν θα μας φέρω σε αντιπαράθεση, μπορεί να έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει χτίσει μια δυναστεία ποδοσφαιρική. Με εξαίρεση δηλαδή δύο χρόνια που πήρε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκό το 4 και το 10, είναι πρωταθλητής από το 96. Πιθανόν να έχει παίξει ρόλο επειδή υπήρξαν τα πέτρινα χρόνια της ομάδας μπάσκετ, όπως τα περιγράψατε προηγουμένως, ότι έγινε αυτή η αγαπημένη της ομάδα, η οποία παίζει Champions League, παίζει στο πόλο, παίζει στο βόλεϊ, παίζει το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ότι πλέον με τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι και πολύ εύκολο. Το βασικό είναι. Κάποιος φίλος του Ολυμπιακού. Ναι, να πηγαίνει παντού, ας πούμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο κόσμος άφησε ποτέ το μπάσκετ. Εμείς ήμασταν από τη δεκαετία του 90 στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, σε όλα τα Final Four, σε όλους τους αγώνες. Εντάξει, οι επιτυχίες έχουν πιο πολύ κόσμο. Όταν παίζεις στο Κορυδαλό και δεν πας καλά, θα έχεις λιγότερο κόσμο. Γενικότερα, ο κόσμος είναι δίπλα, στηρίζει, είναι η δύναμη του Ολυμπιακού ο κόσμος. Και στην υποδοχή από το Λονδίνο, όταν 7.000 κόσμος ήταν στο ΣΕΦ και ήμασταν όλοι πάνω στο Πούλμαν και φώναζε έτσι ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, αυτό δεν το ξεχάσει ποτέ. Και αυτό ήταν απίστευτο. Έχουμε ένα σταθερό μπασκετικό κοινό πλέον στην Ευρωλίγα, 7.000-8.000. Ιδανικά και εμείς θα θέλαμε να είναι 10, αλλά κατανοούμε, όπως λες, ότι μπορεί να έχει πάει την προηγούμενη μέρα να έχει δει ένα αγώνα Champions League στο Καραϊσκάκι και δεν είναι εύκολο να έρθει. Κατανοούμε σε ποια εποχή ζούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, να κατακρίνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή υπήρξε μια φωτογραφία προηγουμένως μαζί σας, που και σε αρκετά μάτς ήρθε και νομίζω και στο Λονδίνο ήταν ο κ. Μαρινάκης. Φανταστήκατε ή κάποιοι προσπάθησαν ποτέ να σας κάνουν... να σας φέρουν πιο κοντά σε ένα σενάριο που συζητήθηκε κάποια στιγμή αρκετά έντονα στα δημοσιογραφικά στέκια εμπλοκή σας στην ΠΑΕ? Ναι, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις με τον Σωκράτη Κόκαλη. Μας το είχε προτείνει. Εμείς δεν θελήσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Είναι υπαρκτό. Έγινε. Αυτό έγινε και τελευταία φορά το 2009, πριν πάρουμε τις συμμετοχές του μπάσκετ. Τότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε. Τι σας κράτησε στο μπάσκετ? Η αγάπη μας γι' αυτό που ήμασταν εκεί πέρα και κάναμε και θέλαμε να το ολοκληρώσουμε. Γιατί ήδη μέχρι το 9 είχαμε νιώσει αδικία σε τελικούς στην Ελλάδα. Και βλέπαμε κιόλας. Είχαμε δει, και, να πω και ένα παράδειγμα, μιας αποτυχημένης αγωνιστικής προσπάθειας. Νομίζω ότι το 5-6, θα το θυμάσαι καλύτερα, με το σούτ του Παπαμακάρη μέσα στη Μακάμπη. Είναι η πρώτη σας εμφάνιση πιθανόν μέσα στα αποδυτήρια. Όχι, λέω ότι εκεί που αν έπαιρνε το τρίποντο θα πηγαίναμε Final Four το 2006. Είναι στο τρίτο τελικό και έχετε πει μέσα στα αποδυτήρια. Έχω εδώ από το Goal News. Αυτό είναι το 6.
Είναι 14 Απριλίου του 2006, το τρίτο μάτς που χάνει ο Παπαμακάριος στο καλάθι. Και μπαίνετε στα αποδυτήρια και λέτε μπράβο σας, συγχαρητήρια από τον Αγγελόπουλο, κλαίει ο Χρήστος Χαρίσης και πηγαίνετε και τον παρηγορείτε. Τα περιγράφετε εδώ ο Δάρδαλος που ήταν απεσταλμένος στον γκολ. Και είχαμε νομίζω το έναν Λιούις είχαμε ξένο. Το Quincy Λιούις. Είχαμε το Σοφοκλή και το Βασιλόπουλο στα νιάτα τους. Κουράστηκε λίγο ο Σοφοκλής στο τέλος εκεί και έβαλε κάτι βολές ο Βούισιτς. Από τότε όμως είμαστε, είχαμε ξεκινήσει δηλαδή ακόμα και από τότε να διεκδικούμε την κορυφή της Ευρώπης. Αυτό δείχνει τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Ακόμα και αν δεν τα καταφέραμε τότε. Αυτός εκεί άλλαξε τον ρουν της ιστορίας. Ποιος είναι? Όπως τον λένε που λέει και ο Ζήσης. Ξεκίνησε. Σίγουρα η μεταγραφή του Σπανούλη ήταν καθοριστική στο να αλλάξουν ισορροπίες στην Ελλάδα. Παίκτης παγκοσμίου εμβέλειας και αξίας. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Ήταν ο Σπανούλης χωρίς τους συμπαίκτες του. Ασφαλώς, μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όμως το λέει και το παραδέχεται και ο ίδιος. Και αυτό δεν το λέει για λόγους για να είναι σωστός. Αυτό το πιστεύει. Δεν το βάζω στην αντιπαράθεση που είναι πολύ συνηθισμένη, ισχύει σε όλες τις χώρες των αιωνίων αντιπάλων. Ήταν δύσκολο ή έγινε εύκολο ή με τα δικά σας επιχειρήματα έγινε ακόμη ευκολότερο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος να πείσετε έναν άνθρωπο που έπαιζε στον Παναθηναϊκό να διαβεί το Ρουβίκονα και να έχει να παίξει για σας. Και δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε παίκτης. Στο Βασίλη είχαμε κάνει πρόταση όταν έπαιζε στο Μαρούσι. Και ήταν και πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε η προσέγγιση είχε γίνει τότε που δεν είχε φτάσει σε πολύ. Δεν ήταν τόσο γνωστός. Όταν έπαιζε στο Μαρούσι, του είχαμε κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Τελικά. Ήταν το πρώτο. Είχε ξανακάνει πρόταση ο Ολυμπιακός και το 2004. Επέλεξε. Και έτρεχε να βρει 50 χιλιάρικα ο Ελληνιάδης να δώσει τον Ηρακλή. Ήταν οι δύσκολες εποχές. Πρωτού αναλάβετε. Όχι, αυτό είναι το Διαμαντίδη. Στο Διαμαντίδη. Ότι του Σπανούλη του είχαμε κάνει πρώτο πριν, όταν έφυγε από το Μαρούσι και πήγε στο Παναθηναϊκό. Επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό τότε. Κάποια στιγμή άλλαξε και νομίζω και ο ίδιος το ήθελε πολύ. Και είδατε που έχει φτάσει. Και εγώ αυτό θέλω να πω ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, του μιλήσαμε, κάναμε την οικονομική προσφορά μας. Αλλά πιστεύω ότι το βασικό ήταν η θέλησή του. Ναι, αυτό λέω. Πώς τον φέρατε κοντά σας. Ήταν εκείνο που του τάξατε. Δεν είναι η σωστή έκφραση. Αυτή μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Τι παραπάνω από αυτά που είχε, ότι, δηλαδή. Ότι κατάλαβε ότι εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα γύρω από αυτόν, να είναι αυτός ο ηγέτης μας. Τον πιστεύουμε και θέλουμε να κατακτήσουμε την κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης μαζί του. Όπως και έγινε το 2012. Έχοντας οικοδομήσει αυτή τη σχέση. Την επόμενη φορά γιατί που ήρθε να κουβεντιάσετε για χρονιά, την ανανέωση. Ναι, να συμπληρώσω την πρώτη χρονιά του Βασίλη. Ο Βασίλης δεν ήταν 100% καλά στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή στα προημιτελικά με τη Σιένα, αργότερα, αν θυμάσαι, πήγε στην Εθνική και έκανε την εγχείρηση στους Κυλιακούς. Δηλαδή, μπορώ να πούμε ένα ελαφρυντικό ότι δεν ήταν 100% καλά την πρώτη του χρονιά. Τώρα φτάνει στο πριν δύο χρόνια. Ναι, ναι. Τις 5 ώρες. Με τη Βερμούδα. Τις 5 ώρες που ήρθε μόνος του χωρίς το Μίσκο. Με τα μεσανύχτια. Με τη Βερμούδα, με τη Βερμούδα που ήρθε. Καλά έκανε. Εκεί ήταν η πιο ουσιαστική συζήτηση που είχαμε. Ναι, γιατί όλος ο κόσμος έλεγε θα πάει στην Μπαρτσελόνα, θα πάει στην Τσεσεκά, θα πάει εκεί. Θα πάει... Είναι γεγονός ότι είχε προτάσεις. Ναι, είχε προτάσεις. Εκεί ήταν προτάσεις. Η πιο ουσιαστική συζήτηση. Μα γι' αυτό έμεινε από Άσο η Μπαρτσελόνα και πήρε τον Πούλεν. Ποιον πήρε. Γιατί περίμενε τον Σπανούλη, τον θεωρούσαν βέβαιο. Ναι, εκεί ήταν η πιο ουσιαστική συζήτηση που είχαμε και εκτενής. Συζητήθηκαν τα πάντα. Νομίζω έφυγε υπερβολικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν και τον ελληνικό αθλητισμό και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και εγώ πιστεύω ότι αν είχε πάει, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα που λέτε, δεν ξέρω που κάπου θα πήγαινε αν έφευγε, δεν θα είχε αυτή την πορεία. Δεν θα ήταν ο Σπανούλης που βλέπουμε για πολλούς λόγους. Γιατί ακόμα και ο Σπανούλης μέσα στον Ολυμπιακό είναι που κάνει αυτά που κάνει. Δεν τα κάνει ούτε στον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα κάνει ούτε στην Μπαρτσελόνα, όσο μεγάλο παίκτη και να είναι. Εντάξει, εκεί υπήρχε ο Ναβάρο, υπάρχουν άλλες ισορροπίες. Πρέπει όλο το μοντέλο, όλη η ομάδα να σε στηρίζει, να σε προστατεύει και να δουλεύει για σένα. Να σε δεχτούν στα αποδυτήρια οι συμπαίκτες, ο προπονητής, ο κόσμος. Είναι ένα ολόκληρο προσπάθεια που γίνεται. Και επειδή σίγουρα τον περίου ο λόγος τον έχει πιάσει λόξιγκα, πάμε να τον δούμε και να γυρίσουμε στην κουβέντα, να τον δούμε και να τον ακούσουμε από τα έργα και τις ημέρες τους σε αυτό το Final Four της Μαδρίτης. Υπήρξε για ένα ακόμα Final Four ο άνθρωπος που όριζε σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση όλης της ομάδας. Όταν ένας ηγέτης είναι καλά, τότε είναι καλά και όλοι όσοι τον πλαισιώνουν. Ο Βασίλης Σπανούλης, στην εμφάνισή του στη Μαδρίτη το 2015, είχε δύο πρόσωπα. Το κακό, για 30 λεπτά στον ημιτελικό και σε όλο τον τελικό,
αλλά και το καλό στις κρίσιμες τελευταίες φάσεις του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΣΕΣΕΚΑ, όταν βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάει στο μάτς του τίτλου δύο μέρες μετά. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την ήττα σε αγώνα Final Four. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου, για αυτά που έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε. Σε δύσκολες εποχές ήρθε και πλήρωσε εισιτήριο για να έρθει να μας δει την ομάδα που αγαπάει. Και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τον επόμενο στόχο τώρα, που είναι το πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να πει ότι λειτουργεί ως εξηλαίωση, γιατί όπως είπες, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία για να φτάσει εδώ. Είναι όμως μια άμεση προσγείωση σε μια άλλη πραγματικότητα τώρα πια. Επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν ότι οι ομάδες είτε είναι άδειες από ενέργεια, είτε είναι ψηλωμένες από θριάμβους και χάνουν το πρωτάθλημα. Μπράβο. Είτε και να παίρναμε πάλι την Ευρωλίγα, πάλι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αυτό δεν αλλάζει. Η ομάδα μας πρέπει να πρωταγωνιστεί, πρέπει να πάει για όλους τους τίτλους. Και πιστεύω ότι η ομάδα φέτος αξίζει ένα τίτλο και θα παλέψουμε δυνατά για να τον πάρουμε. Με τα λόγια αυτά, ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας που ταξίδεψε ως την Ισπανία για να στηρίξει την προσπάθειά της και συγχρόνως έθεσε το στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Βασίλης Πανούλης στον τελικό της Ευρωλίγκας δεν ήταν το ίδιο συγκλονιστικός με τον ημιτελικό και αυτό αναμφίβολα βοήθησε τη Ρεάλ στο να πετύχει το μεγάλο της στόχο. Η απάντησή του για το πώς ένιωθε το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρη και αποτύπωνε το βαθμό δυσκολίας για τον ίδιο. Πάγει στα γόνατα μετά τον ημιτελικό, πάγει στα γόνατα σήμερα με όλο το θάρρος. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, αισθάνηκες ότι κάποια στιγμή ήταν παγωμένο το χέρι? Φοβάμαι να πιστέψω, δεν τολμώ καν να το ψελίσω ότι μπορεί εσύ να φοβήθηκες. Ή να ήσουν διστακτικός. Όχι, ήταν απλώς πολλές φορές δεν έβλεπα το καλάθι καν. Πιστεύω ότι είχαν δύο και τρεις αντιπάλους πάνω μου συνέχεια, δεν μ' άφησαν καν να κοιτάξω το καλάθι. Προσπάθησα να βρω τους ελεύθερους συμπαίκτες μου, άλλες φορές τα βάλαμε, άλλες φορές τα βάζουμε. Σήμερα πολλά σου δεν βάλαμε. Χάσαμε ριμπάλ, χάσαμε βολές, είχαμε πιστεύω έλλειψη ενέργειας. Εκεί που πήγαμε να το γυρίσουμε, μας έβαλε ο Κάρολο μερικά καλάθια, αυτά που βάζουμε εμείς άλλη φορά και παίρνουμε παιχνίδια, έτσι είναι η ζωή. Η Ρεάλ μετά από αυτά πήγαινε στον ημιτελικό, ήταν πολύ συγκεντρωμένη πάνω μου, δεν ήθελε να χάσει από μένα. Δεν ήθελε να κάνω εγώ το παιχνίδι μου. Εκείνο που σε τσάντισε περισσότερο σε αυτά τα 40 λεπτά του τελικού, πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το κύπελλο. Ήμασταν λίγο νευρικοί, πολλά σούτ άλλες φορές που βάζουμε δεν βάλαμε, βολές. Πιστεύω ότι δεν μπόρεσα να βρω ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι λόγω της σκληρής και άμυνας της Ρεάλ. Όπως είπα και πριν, είχαν πάντα δύο και τρία άτομα πάνω μου, ήταν πολύ καλά διαβασμένοι. Μετά το 2009 με τον Παναθηναϊκό που έκανε την αρχή, το 2012 και το 2013 με τον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης είχε μάθει να μην χάνει ποτέ σε αγώνες Final Four, να κατακτά τρόπαια και να ψηφίζεται ως MVP σε αυτά. Το 2015 εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, αλλά όπως λένε όλοι, οι ήττες είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Σου έμαθε κάτι αυτό το Final Four, το τέταρτο? Πρώτα απ' όλα, σου έμαθε κάτι το οποίο κανείς δεν θα ήθελες επουδενή να ζήσεις, πώς είναι να χάνεις ένα Final Four, γιατί δεν είχες χάσει ποτέ? Ναι, όπως το λες, με έμαθε ότι πώς είναι και από την απέναντι πλευρά όταν χάνει κάποιος. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα που πέρασε μέχρι εδώ, σου γίνανε απογοήτευση. Ξέρουμε όλοι με τι budget ήρθε ο Ολυμπιακός εδώ πέρα, τι μεγαθύρια έχει να αντιμετωπίσει. Παίζαμε στην έδρα της Ρεάλ. Ακόμα και αυτό μετράει. Πίσω άμα ήταν σε ένα άλλο δέντρο να ήταν διαφορετική η ψυχολογία της, αλλά ξέρουμε όλοι στην έδρα της είναι διαφορετική ομάδα. Τίποτα. Πρέπει να μάθεις να χάνεις. Άμα θες να νικάς, πρέπει να μάθεις να χάνεις. Γιατί όταν χάνεις και καταλαβαίνεις γιατί έχασες, τότε κάποια στιγμή θα νικήσεις. Κύριε Γιώργο και κύριε Παναγιώτη Αγγελόπουλο, σε μια χώρα η οποία φιλορροεί οικονομικώς και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα, είναι λογικό να γίνονται εκτόσεις προϋπολογισμούς και να μην γίνονται εκτόσεις στις φιλοδοξίες. Περισσεύει στο μπάτζετ που έχετε ένα χαρτζιλίκι να προσλάβει ο Ολυμπιακός έναν προπονητή ελευθερών βολών? Αναφέρεσαι στον τελικό? Και όχι μόνο στον τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το χαμηλότερο ποσοστό σε ελεύθερες βολές ολόκληρη τη λίγκα, την ελληνική. Ναι, να πάμε να δούμε λίγο το Final Four. Είναι το δεύτερο Final Four, με συγχωρείτε. Εσείς ήσασταν τότε νεαροί φύλαθλοι. Είναι το δεύτερο Final Four, η δεύτερη κούπα που ο Ολυμπιακός κάνει από τις ελεύθερες βολές. Ποια ήταν η πρώτη? Του Ζάρκο. Ναι. Καλά, άλλη εποχή τότε. Ναι, αλλά είναι από χαμένες βολές πάλι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα ήταν ο τελικός αν ο Ολυμπιακός και βάλει τις μισές από τις βολές που έχασε. Τις 14. Οι βολές μπαίνουν και βγαίνουν. Όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν. Αν τα είχε βάλει ο Σκάουσκας, δεν θα το είχαμε πάρει. Άρα το πρώτο ευρωπαϊκό των τελευταίων ετών
ήταν επειδή ο Σικάουσκας έχασε τις βολές στην πόλη. Για μένα, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι ακόμη πιο σημαντικό το ελεύθερο τρίποντο που είχα στο Σικάουσκας. Εκτός από τις βολές. Γιατί για τους Σικάουσκας το ελεύθερο τρίποντο είναι ένα πέναλτι. Ναι, ναι. Και το έχασε. Πάντως το θέμα με τις βολές στο Final Four στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός είχε ποσοστό ευστοχίας νομίζω 83% στον ημιτελικό. Και στο τελικό είχαμε 46. Ναι, ναι. Είχε περισσότερο, υψηλότερο ποσοστό στα δίποτα Ολυμπιακό στο τελικό από ναι, ό,τι είχε στο. Αυτό είναι, δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε και γιατί χάσαμε το τελικό, γιατί αμυντικά το παιχνίδι πήγε πολύ καλά, οι διαφορές δεν ήταν καθόλου μεγάλες μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχασε τόσες πολλές βολές, πάνω από 10, είχε 46% ποσοστό ευστοχίας στις βολές. Και χάσαμε και κάποια σουτ. Είχαμε 0 στα 10 τρίποντα η περιφερειακή. Εγώ πιστεύω στο 36ο λεπτό ήταν η διαφορά στους. Στους 5 πόντους. Στους 7. 7. Στους 7. Στους 7 πόντους. Στο τρίποντο πόντου. Και έχει ένα ο Γιώργος ο Πρίντεζης, ναι. Ένα ο Βασίλης και μία προσπάθεια ο Λουτζέσκι. Έχουμε τρεις ευκαιρίες να το πάει στους 2. Δηλαδή, αν έμπαινε ένα από αυτά τα τρίποντα, θα είχαμε 4 λεπτά και θα ήταν 62-58. Εσείς τι πιστεύετε, θα το παίρναμε ή όχι? Όπως είπε και ο Ζήσης, αν στο 36 διαφορά είναι 5 πόντους υπέρ της Ρεάλ, το έχει πάρει ο Ολυμπιακός και έχει πάει στον Πειραιά. Αν είχε πάει στους 4. Είναι δήλωση του Νίκου Ζήση, λίγο πριν το αρχίσει ο τελικός. Αν έμπαινε λοιπόν ένα από αυτά τα σουτ, με όλα αυτά που ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά, δεν είχε ενέργεια. Είχε αδειάσει από την τενομαχία του ημιτελικού. Τους μπήκαν όλα τα σουτ στους άλλους κτλ. Ένα σουτ να έμπαινε. Ένα. Θα ήταν 62-58 και θα ήταν 4 λεπτά. Τι θα γινόταν, δεν το ξέρει. Δεν είναι με το αν ο αθλητισμός δεν πάει με το. Όχι, δεν πάει. Αλλά η διαφορά είναι ότι μέχρι και το 36. Ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη Μαδρίτη, με τόσο κόσμο. Η Ρεάλ έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά την τελευταία 20ετία και τα 2 στην Ισπανία. Έχει πάρει 3 τα τελευταία 35 χρόνια. Έχει το 80, το 95 και το 2015. Ναι, έχει πάρει... το χειροτέρεψε. Στα 35. Στα 35. Ναι, έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά την τελευταία 20ετία και τα 2 μέσα στην Ισπανία. Το 3ο ευρωπαϊκό που ήταν εκτός Ισπανίας, εγώ πήγαινα νηπιαγωγείο. Το 80. Το 80. Ναι, εγώ ήμουν νηπιαγωγείο τότε. Για να μην απογοητευόμαστε που χάσαμε είναι ένα τελικό. Δηλαδή. Εμφάνιση τη Βαρέζη. Μην τρελαινόμαστε δηλαδή που χάσαμε ένα τελικό. Οι άλλοι είχαν 2 μέσα στην Ισπανία. Εκτός Ισπανίας, πια γογείο. Αυτό που είπε για τι βολέ πάντω, για μένα το είπα κιόλα στο πρώτο μήχρονο. Εσείς πρέπει να το αποδεχτείτε γιατί παίζετε και μπάσκετ. Και όλα ναι, το ξέρετε. Δεν δηλαδή. Είναι το ατού μου οι βολέ. Όχι, εγώ παίζω μπάσκετ, αλλά δεν είναι το ατού. Το έχει πουλήσει περισσότερο ο κ. Σπάνιο. Ναι, εντάξει. Πάντω οι βολέ δεν είναι το ατού. Κι εγώ βολέ είμαι γύρω στο 50-60%, δεν είμαι παραπάνω. Στάρετε και με τα αριστερέσει. Εντάξει, οι βολέ δεν είναι το καλύτερό μου. Αλλά δεν νομίζω ότι οι παίκτες προπονούνται στις βολές. Ήταν σε ένα τελικό, ναι. Εκεί πέρα παίζει ρόλο η κόπωση. Μα όταν δύο μέρες πριν έχουν βάλει 83% ποσοστό ευστοχίας, δεν μπορεί να δεις πιο ο Λαφαγιέτ, ένας παίκτης που νομίζω έχει ποσοστό καριέρας βολές 92%, να έχει μία στις 5. Ή ο Λούκας που σουτάρει όλη τη ζωή 90%. Και επειδή είπατε και τις βολές, αν δεν έχανε να βάρω τη βολή στο σεφ, πάντα ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Ναι, ναι. Δηλαδή, το μπάσκετ έτσι είναι. Και στους Σκάουσκας και ο Ναβάρο χάσανε βολές και εμείς πήγαμε και που πήγαμε. Και μια και το φέρνει η κουβέντα στο σεφ και μια που η κουβέντα το φέρνει στη σειρά με την Μπαρτσελόνα. Ήταν ο άνθρωπος που με εκείνο το περιβόητο πεταχτάρι χάρισε τον τίτλο στον Ολυμπιακό το 2012 στο Κωνσταντινούπολη και με ένα άλλο μνημειώδες επίσης τρίποντο σφράγισε την πρόκριση του Ολυμπιακού σε αυτό το Final Four. Γιώργος Πρίντεζης. Ο Γιώργος Πρίντεζης έγραψε ιστορία στη σειρά των play-off κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Με μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που έφτασαν τον Ολυμπιακό μέχρι το Final Four της Μαδρίτης. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι τα κατάφεραν μια χαρά κόντρα στη ΣΕΚΑ Μόσχας. Αλλά ο τελικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία. Με τη γνωστή λακωνικότητα σου λέω βάλε ένα τίτλο στο έργο. Να αφήσεις τους πότλους γεμάτα. Περήφανοι για ό,τι κάναμε φέτος. Τους πότλους τώρα. Σίγουρα. Ο τελικός. Σίγουρα όλοι είμαστε στεναχωρημένοι και οι φίλαθλοι και εμείς. Ίσως να έχουμε... καλομάθη και τον κόσμο, βέβαια, το ότι πάντα σε όλους τους τελικούς κερδίζουμε, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Εντάξει, όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά πραγματικά εγώ νιώθω περήφανος που είμαι σε αυτήν την ομάδα και που ήμουν σε ένα Final Four και που απέκλεισα δύο ομάδες οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερους στόχους από εμάς και την Μπαρτσελόνα και την ΣΕΚΑ. Σίγουρα στο τέλος μένει μια πικρή γεύση, αλλά θεωρώ ότι άμα καταφέρουμε και πάρουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο επόμενος μας και ο κύριος μας στόχος,
θα έχουμε μια γλυκιά ανάμνηση γενικότερα. Εντάξει, δεν είναι ρομπότ και δεν λειτουργούν με μπαταρία που φορτίζει και ξεφορτίζει. Φάνηκε ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έμεινε αφόρτιστος. Παρά το γεγονός ότι είχατε κάνει ήδη δύο comeback και το ένα μάλιστα πολύ εντυπωσιακό το 12-0. Κοίτα, εγώ δεν μ' αρέσει να ψάχνω δικαιολογίες γενικότερα σαν άνθρωπος. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έκανα και έχω μάθει να σέβομαι κάθε αντίπαλο. Σήμερα η Real ήταν πολύ καλή. Όλη τη διάρκεια της χρονιάς παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα δικό της tempo και ένα δικό της ρυθμό που είναι δύσκολο να τις επιβληθείς και να τις τον κόψεις. Προσεγγίσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά, προετοιμαστήκαμε καλά θα έλεγα. Τη ζημιά μας την έκανε και ο Κάρολ σε κάποιο σημείο που έβαλε 2-3 πολύ δύσκολα σουτ και βρήκαν ρυθμό γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έχουμε βρεθεί και σε καλύτερες καταστάσεις. Έχουμε βρεθεί εμείς να είμαστε στη θέση της Ρεάλ και ακόμα με ακόμα χειρότερο τρόπο για τον αντίπαλο. Τι να κάνουμε. Για άλλη μια φορά θέλω να το πω ότι πρέπει να νιώθουμε όλοι περήφανοι για ό,τι καταφέραμε και προσωπικά και εγώ νιώθω περήφανος και για την ομάδα, για τους συμπαίκτες μου, για τον προπονητή, για όλους, γιατί δώσαμε το 100% μας. Manolas, from deep, he lands it! Vasilis Manolas does it again! Επειδή συγκεκριμένη λέξη, λίγο πρωτού πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ακούστηκε δύο φορές μία δική μου ερώτηση και μία απάντηση του Γιώργου του Πρίντεζη. Στο τέλος της βραδιάς, εκείνης της συγκεκριμένης βραδιάς, η υπερηφάνεια και η τιμή της συμμετοχής στο τελικό κυριαρχεί ή η στενοχωρία για τη χαμένη ευκαιρία? Νομίζω η υπερηφάνεια. Δεν είναι τιμητικό να πάει. Ο στόχος δεν ήταν ο τελικός, αλλά ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν, τα αποτελέσματα που έκανε, τρεις συνεχόμενες νίκες επί την Μπαρσελόνα, ο τρόπος που κερδίσαμε τη Τσεσεκά και όλη τη σεζόν, τον μπάσκετ που παίξαμε. Μέσα στη Βαρκελόνη δεν είχαμε κερδίσει ποτέ και παίξαμε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που θαύμασε όλη η Ευρώπη. Δεδομένου και του προϋπολογισμού του Ολυμπιακού και των δυνατοτήτων που υπάρχουν, νομίζω ήταν μια υπέρβαση, ήταν ένας άθλος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Σωσερόπουλος, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά και δεν έχουμε πει τίποτα μέχρι τώρα. Πούμε μετά, έχουμε. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάποια ομάδα πάει σε τελικό με προπονητή ο οποίος δεν έχει ξαναγίνει πρώτος προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας. Ποτέ. Γεγονός. Ανέλαβε τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Πρώτη Νοεμβρίου. Ένα Σάββατο που τον παρουσιάσατε. Αναλαμβάνει λοιπόν αρχές Νοεμβρίου και σε 5-6 μήνες παίζει τελικό Ευρωλίγκας χωρίς να έχει πλέξει ένα παίκτη. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτη επιτυχία. Και χωρίς να ήταν προπονητής. Γεγονός. Σε ομάδα Ευρωλίγκας πρώτος πριν. Εκτός από τη χρονιά που ήταν βοηθός, ας πούμε. Του Καζλάουσκας. Ναι. Άνω τελεία, γιατί η κουβέντα για τον Γιάννη Σφερόπουλο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτή την υπόθεση, την φετινή πορεία εννοώ του Ολυμπιακού. Αλλά πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, να πάρουμε τις ανάσεις μας και ξαναγυρίζουμε πάντοτε εδώ σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή απόψε, ζωντανά εδώ στον ΟΤΕ TV, στο Pick and Roll, όπου μας τιμούν με την παρουσία του τα αφεντικά του Ολυμπιακού, οι ιδιοκτήτες του, ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Εδώ φίλες και φίλοι στο ζωντανό Pick and Roll σήμερα που είναι 3η 19 Μαΐου του 2015 και δεν είναι μόνο ζωντανό, έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, είναι διασταλμένο 1 εκατό των περιπτώσεων και θα το πω για άλλη μια φορά και δεν είναι κομπλιμέντο.
αλλά είναι πραγματικά ξεχωριστή τιμή ότι ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται σήμερα εδώ στην πρώτη συνέντευξή τους εδώ και 10 χρόνια από τότε που ανέλαβαν, που ενεπλάκησαν και στην συνεχεία ανέλαβαν τα ενία του Ολυμπιακού, η παρουσία τους σε μια εκπομπή. Δεν θα τον άφηνα το Γιάννη Σφαιρόπουλο έξω από την κουβέντα, κάθε άλλο. Άλλωστε ήταν το πρώτο όνομα που ανέφερα όταν σας καλωσόρισα πριν από μια ώρα ακριβώς. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δήλωση ο Γιάννης στην επιστροφή της ομάδας χθες το πρωί. Ανάμεσα στο τίποτα και στη στεναχωριά, προτιμώ τη στεναχωριά. Που νομίζω ότι καλύπτει απολύτως όλη αυτή την υπόθεση. Αναφέρεται στο τελικό και στη συμμετοχή στο τελικό. Ναι, δηλαδή καλύτερα να στενοχωριέσαι για μια ήττα σε τελικό παρά να μην έχεις κάτι για να χαίρεσαι ή να στενοχωριέσαι. Μα και ο τρόπος, αν είδατε, θα έχετε δει σίγουρα τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Το πώς κάθονται οι παίκτες μας κατά τη διάρκεια της απονομής στη Ρεάλ δείχνει αυτή η στενοχώρια για μένα, όπως τους είδα και όπως άκουσα και τον Βασίλη τώρα πριν και όλους, μπορεί να αποτελέσει και κινητήρια δύναμη για την προσπάθεια να πάμε στο Βερολίνο. Δηλαδή είναι παίκτες που πραγματικά στενοχωρηθήκανε. Δεν νιώθουν επιτυχημένοι την παίξη στο τελικό. Ο Ολυμπιακός πήγε στα πρώτα δύο Final Four τότε που ήσασταν νεαροί φίλαθλοι της ομάδας με τον Ξανθό, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Πήγε σε άλλα δύο με τον Ιβκοβιτς, ένα εκ των οποίων το πήρε. Ξαναπήγε σε δύο με τον Παναγιώτο Γιαννάκη, πήγε σε ένα με τον Ιβκοβιτς και το πήρε. Πήγε σε ένα με τον Μπαρτζόκα και το πήρε. Και πηγαίνει και σε ένα με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο τώρα, για τον οποίο θα λέγατε ότι όταν το 2008 τον αποχαιρετήσατε μετά από τρεις σεζόν στο πλάι του Καζλάουσκας, του Γκέρσον και του Γιαννάκη. Ότι ο αστικός μύθος λέει ότι του είπατε κάποια στιγμή: Γιάννη, θα γυρίσει ως πρώτος προπονητής από την ομάδα. Αλλά είναι αστικός μύθος. Ναι, και δεν θυμάμαι να το έχω πει ακριβώς έτσι. Ότι μπορεί να του είχα πει ότι μπορεί να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Αυτό είναι γεγονός. Ήταν δική του επιλογή. Ναι, δική του. Ήθελε να κάνει όλο καριέρα. Ήθελε να δείξει ότι μπορεί να είναι πρώτος. Να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σαν πρώτος προπονητής. Και καλά έκανε. Και πήγε στον Κολοσσό τρία χρόνια και δύο στον Πανιόνιο. Και ένα στην Τσεσεκά. Δίπλα στον Καζλάουσκας. Ναι, που σίγουρα όλες αυτές οι εμπειρίες τον δυναμώσαν σαν προπονητή, τον σφυριλατήσανε και πιστεύουμε ότι... Μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις, ναι, όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα είναι η επιλογή του προπονητή. Ίσως η πιο δύσκολη απόφαση. Η δύσκολη απόφαση είναι επίσης και αυτό που είχε γίνει μερικές μέρες πριν, γιατί εντάξει υπήρξε ένα μέσο διάστημα που κουτσάρισε ο Μίλαν Τόμιτς, όταν έφυγε ο Μπαρτζόκας. Ναι, εκεί αναφερόμαστε. Ναι, σε εκείνη την περίοδο πρέπει να διαλέξεις προπονητή. Εκεί ήταν η επιλογή του coach, του κ. Μπαρτζόκα, το να παραιτηθεί. Έκρινε ότι αυτό ήταν το καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Ήταν δική του επιλογή. Εμείς τον τιμούμε, τον σεβόμαστε και τον ευχαριστούμε για αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη που διακόπτω, συγγνώμη για την αγένεια. Έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι δεν έχετε ούτε τσακωθεί, ούτε διακόψει διπλωματικές σχέσεις με κανέναν από τους προπονητές που είχατε. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κανέναν να έχει φύγει κακότροπα. Όχι, αλλά με τον κύριο Μπαρτζόκα είναι. Ναι, ιδιαίτερα εντάξει. Ο Μπαρτζόκας πήρε και ένα ευρωπαϊκό, ναι, τίτλο, ο πρώτος Έλληνας. Και αυτό ήταν πολύ θερμές και ουσιαστικές σχέσεις. Επέλεξε να κάνει αυτό που πίστευε ότι ήταν το σωστό εκείνη τη στιγμή. Το σεβαστήκαμε και προχωρήσαμε. Από εκεί πέρα, τρεις εβδομάδες που ακολούθησαν, που όλοι λέγανε ότι. Τα έχουμε κάνει όλα λάθος. Ήταν όλα λάθη. Τα καθυστερούμε. Τι θα γίνει, τι θα κάνει. Έπρεπε να λάβει ο ένας ο άλλος. Ήταν πολύ δύσκολο στο να επιλέξεις, να δώσεις και μεγάλη απόφαση το τιμόνι του Ολυμπιακού στο Γιάννη Σερόπουλο, ο οποίος δεν είχε δοκιμαστεί. Μελετήσατε, συγγνώμη. Μελετήσατε το ενδεχόμενο, σας απασχόλησε σοβαρά το ενδεχόμενο να μείνει ο Μίλαν. Όχι, αφεντικό της ομάδας. Να σου απαντήσω σε αυτό. Συζητήσαμε και με τον Μίλαν και του εξηγήσαμε ότι το καλύτερο για τον ίδιο, γιατί το πιστεύουμε, είναι να σταθεί σαν βοηθός δίπλα σε ένα προπονητή, να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες και ώστε αργότερα στο μέλλον να είναι και αυτός πιο έτοιμος να μπορέσει να λάβει πραγματικά σαν πρώτος προπονητής. Και είχαμε απόλυτη συμφωνία με τον Μίλαν σε αυτά. Τι μέτρησε στην επιλογή του Σφαιρόπουλου? Γιατί ο Ολυμπιακός συζήτησε και με άλλους προπονητές. Λέγεται ότι είχατε μια πολύ έντονη προσπάθεια, ότι καταβάλατε μια πολύ έντονη προσπάθεια να πάρετε τον Σούλη Μαρκόπουλο. Μετά από λίγες μέρες, εγώ βρέθηκα στο Παρίσι και ο Βενσάν Κολέ μου είπε ότι ο Ολυμπιακός του έκανε μια πολύ τιμητική πρόταση, αλλά δεν τον άφησε να φύγει η Στρασβούργο. Διαρευνητικές. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ναι. Διαρευνητικές συζητήσεις και επαφές είχαν γίνει και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Και στην. Και πριν περίπτωση του κύριου Μπαρτζόκα και στην περίπτωση του κύριου Ιβκοβιτς και παλιότερα. Κοιτάς τι υπάρχει, τι θέλει ο καθένας, ποιες είναι οι απαιτήσεις, ποια είναι η φιλοσοφία του, δέχεται να μπει στο μοντέλο. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ας πούμε, προς τιμή του ήρθε και λέει: Εγώ θα παίξω με αυτούς τους παίκτες,
Με αυτού του επιτελείο. Πιστεύω του παίκτε που έχει. Και πιστεύω στον Ολυμπιακό. Δεν το κάνει ο καθένα αυτό. Ναι, θα μπορούσε να πει φέρετε μου 10 ξένου. Ναι, δεν θέλω αυτό. Μια-δύο αλλαγέ. Αλλά και οι ικανότητε του Γιάννη και το ήθο του και η πορεία του. Όταν τελικά το αποφασίσαμε, δεν είχαμε καμία δεύτερη σκέψη, καμία αμφιβολία ότι ήταν η σωστή επιλογή και ήταν τώρα η σωστή επιλογή και όχι νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν όριμος και έτοιμος για να λάβει αυτή τη θέση. Τι σας βγάζει ο Σφαιρόπουλος, τι σας εμπνέει, επειδή γενικώς είναι και ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Ηρεμία, πειθαρχία. Αυτό, η ηρεμία του είναι παροιμιώδης, όντως. Πειθαρχία που έχει τον δικό του τρόπο να περνάει στην ομάδα. Και εγώ, όπως το είχα πει, άμυνα που δαγκώνει. Άμυνα που δαγκώνει. Αυτό μου αρέσουν. Κρίνεται, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Εγώ δεν λέω ότι ο Σπανούλης ή ο Πρίντης ή ο Μάντζαρης ή ο Σλούκας ή οποιοδήποτε τα παιδιά του Ολυμπιακού έχουν ανάγκη να κάνουν λεζάντα στον προπονητή τους για να τους βάζει περισσότερα λεπτά να παίζουν. Είναι ένα credit για τον ίδιο ασφαλώς είναι, αλλά και για την επιλογή της διοίκησης του Ολυμπιακού, ότι δεν μπορώ να παριθμίσω πόσοι και ποιοι παίκτες έχουν βγει τους τελευταίους 3-4 μήνες και μιλούν για τον προπονητή τους. Νομίζω είναι δεμένη μια γροθιά. Ενωμένη. Δηλαδή, ακόμα και ξέρετε, ο Χάντερ, ας πούμε, ναι. Ο Ντάνστον. Βγαίνουν και το λένε, είναι καλό αυτό. Δείχνει το κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό και την αποδοχή από τους παίκτες. Είναι το πιο σημαντικό από όλο αυτό. Έχετε μπει καθόλου. Δεν μπορεί η διοίκηση να βάλει κάποιον που οι παίκτες δεν τον αποδέχονται. Έχετε μπει καθόλου στο τρυπάκι να σκεφτείτε κάποια στιγμή ως δεύτερη σκέψη να βάζαμε 1 εκατομμύριο ακόμα. Το λέω αυτό γιατί εσείς με προκαλέσατε προηγουμένως εντός εισαγωγικών τουρισμό στον μπάτζετ. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στον Ολυμπιακό ή για τη φετινή σεζόν. Όχι, για τη φετινή σεζόν. Για τη φετινή σεζόν. Ναι, ναι. Όχι. Επειδή έγινε κουβέντα από ότι η Τσέσε 142 εκατομμυρίων, το ένα, το άλλο, η Ρεάλ των 30, και επειδή το μπάτζετ είναι μια καραμέλα πια. Ναι, να πούμε λίγο στη γλώσσα του κάθε μπασκετικού στην Ελλάδα. Να πούμε λίγο τα νούμερα για να τα ξέρει και ο κόσμος. Καταρχήν η συζήτηση θα ήταν για λιγότερα, όχι για περισσότερα. Η συζήτηση λοιπόν θα ήταν για λιγότερα. Αλλά πάμε να πούμε λίγο τα νούμερα ποια είναι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 3 τελικούς τελευταία τετραετία, 2 κατακτήσεις και μία συμμετοχή μέσα στο τελικό. Σε αυτές τις χρονιές ο προϋπολογισμός του Ολυμπιακού, μιλάμε για τον αγωνιστικό προϋπολογισμό, παίκτες και προπονητές, καθαρά, χωρίς τους φόρους και τα λοιπά έξοδα, ήταν κάτω των 7 εκατομμυρίων και, μέσω όρο και τις 3 χρονιές. Κωνσταντινούπολη ήταν 5,5 περίπου. Ο μέσος όρος λοιπόν είναι κάτω των 7 εκατομμυρίων. Το αντίστοιχο αγωνιστικός προϋπολογισμός των άλλων ομάδων είναι επί 2, επί 3, επί 4, επί 5. Είναι χαοτικές διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και είμαστε περήφανοι και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει ποτέ και αν θα ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Μία ομάδα με αυτόν τον προϋπολογισμό, με 7 εκατομμύρια, να κερδίζει αυτό που έχει 35, 25. Είναι άθλος αυτό. Είναι επίτευγμα απίστευτο. Και γι' αυτό όλα τα παιδιά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και γι' αυτό είμαστε και περήφανοι με τον τρόπο που το κάνουμε. Το αντιλαμβάνομαι. Συνέβη κυρίως επειδή. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία υπόσχεση ότι θα πάμε στο Βερολίνο ή ότι θα ξαναπάς στη Φαναλφόρο. Μπορεί να μην ξαναπάς ποτέ στη Φαναλφόρο. Είναι τόσο δύσκολο, δύσκολο με αυτά τα μέσα να κάνεις αυτό το επίτευγμα. Ο κόσμος μπορεί να μην ξαναπάς ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε τις στιγμές, να χαιρόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε. Μπορεί να πάμε σε άλλα 5, μπορεί και σε κανένα. Δεν το ξέρεις αυτό. Συνέβη επί ημερών Παναγιώτη Γιαννάκη, πώς σας ακούστηκε ή αν πήρατε εσείς την απόφαση. Πώς τι στοιχειοθετήσατε να πάει ο Ολυμπιακός και να κάνει παιδομάζωμα, να μαζέψει όλους τους 90 και τους γεννημένους το 91. Επί Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, τότε νομίζω ότι έγινε φορτωτική. Όχι, και πριν το Γιαννάκη. Παπα-Νικολάου, Λούκας, ναι. Εκείνη την εποχή. Βασιλόπουλο, Χωτσιανίδη. Σωστό. Λέω για τα παιδιά που παίζουν ακόμη. Που ουσιαστικά είναι μια γενιά όλοι. Ο Λούκας, ο Κατσίβελη, ο Παπα-Νικολάου μέχρι πέρυσι, ο Μάντζερη. Αυτή νομίζω ήταν και μετά. Ναι, δεν καλά, δεν. Επειδή βλέπω και τον Παναγιώτη Γιαννάκη εκεί πέρα που ήσασταν ναι, καρδιά μαζί με τον πατέρα σας. Στους Έλληνες παίκτες και το να επενδύουν στους Έλληνες παίκτες είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι ότι μας το είπε κάποιος προπονητής. Προϋπήρχε δηλαδή. Προϋπήρχε του Γιαννάκη. Και συνέχισε και μετά. Λέει ο Μάντζαρης. Το 11. Ναι. Και συνεχίστηκε και επί Ιφκοβιτς. Και με όλα τα παιδιά δηλαδή. Ο Γιαννάκης όμως παράλληλα εκτός από αυτό είχε και επιλογές πολλών εκατομμυρίων. Δικές του. Τις οποίες ακολουθήσαμε. Πραγματικότητα είναι ότι παραλίγο να μην περνούσαμε στο τελικό στο Παρίσι. Δεχθήκατε. Να είμαστε. Για να λέμε την αλήθεια. Ό,τι σας έχουν εισηγηθεί οι προπονητές σας, το δέχεστε αγώγιστα. Το Τσίλντερς τότε ήταν μια τρομερή. Αγώγιστα. Δαπάνη. Τις εισηγήσεις των προπονητών μας πάντα τις ακούμε. Και μέχρι ένα σημείο. Ίσως... Δεν γίνονται όλες δεχτές. Ναι, ίσως γινόταν περισσότερο χωρίς. Ας πούμε, αμφισβήτηση. Έχετε. Πάντως, τα τελευταία χρόνια
πιο δύσκολα γίνονται δεκτές οι εισηγήσεις. Γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση, να το πούμε έτσι, για να καταλήξουμε κάπου από κοινού. Επειδή ασχολείστε με τον μπάσκετ και δεν είσαστε. Έχουμε μια ομάδα που χάνει, κερδίζει, ξέρω εγώ, και την παρακολουθούμε. Έχετε κάνει εσείς μεταγραφή ποτέ? Δηλαδή κάποιο παίκτη που σας αρέσει. Κάποιο, επειδή παρακολουθείτε πολύ. Μεταγραφή από μόνοι μας. Ναι, να πείτε στον προπονητή. Που θα ήταν και πολύ λογικό να είστε. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην το κάνετε. Αν... Θυμάμαι τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, κάποτε επί Παναθηναϊκού το 96 παρουσίασε 7 παίκτες. 6-6-6. Και εκείνα δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και λέει: είναι οι 6 που πήρε ο προπονητής και είναι και η μεταγραφή του Προέδρου εδώ. Μπασκεμπολίστα να τα εμφανίσουμε σε προπονητή για να το πούμε στον πήραμε, ναι. Δεν έχει γίνει. Να ρωτήσουμε προπονητές για κάποιο μπασκεμπολίστα και με τη σύμφωνη γνώμη να προχωρήσουμε, έχει γίνει. Αυτό ναι, έχει γίνει. Ποτέ δεν ήθελε παίκτη που δεν τον ήθελε προπονητής ποτέ. Ναι. Ότι μπορεί να προτείναμε να του είπαμε δέστο και αυτό και ξαναδέστο και ξαναδέστο. Αλλά όχι εκεί. Ή ξέρω εγώ αυτόν κράτα τον και μην το δώσει δανεικό, να το έχουμε δει. Δεν είναι θέμα διάκρισης. Ναι. Για ποιον. Ο Λούκας θα μείνει. Ο Λούκας είναι. Έχει αντρωθεί με στον Ολυμπιακό και θέλουμε να μείνει και πιστεύουμε ότι θα μείνει. Είχατε παρέμβει όμως τότε. Και καλά κάνατε. Νομίζω ότι ο Ιβκοβιτς ήταν λίγο πακουλούτσικος ο Κώστας τότε. Δεν του έκανε. Ήθελα να το δώσει. Δεν ξέρω. Ήθελα να το δώσει. Πίστευε ότι μία χρονιά ακόμα δανεικός θα του κάνει καλό. Είχε πάει στον Άρη και βγήκε καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος τότε. Καλύτερο νέο παίκτη. Αλλά τελικά ο Λούκας ήρθε και πήραμε την Ευρωλίγκα. Όπως και το Μάτζαρη εκείνη τη χρονιά. Κατά κάποιο τρόπο εμείς τον προτείναμε. Ο Κώστας θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Εμείς θέλουμε να μείνει ο Κώστας. Οπότε νομίζω. Δεν υπάρχει παίκτης που να θέλει να φύγει για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη στιγμή, νομίζω. Και είναι στον κορμό, σε αυτόν τον κορμό που σου είπα πριν, των Ελλήνων παικτών που έχουν πάρει τις Ευρωλίγκες. Αλλά αυτή τη στιγμή προέρχεται το πρωτάθλημα. Γελάω τώρα, δεν σας έφερα τώρα να μου πείτε τη μεταγραφή σα κάνει. Και τον Χάινς τον είδα ένα γλυκό κοιτάζει προς τα δω πάλι. Πού τον είδατε? Στην Κωνσταντινούπολη. Στη Μαδρίτη. Εμείς δεν τον είδαμε αυτό. Να γλυκό κοιτάζει. Όλο με τσέλι, δημοσιογράφο μιλούσε. Ευγενή πάντα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Κάιλ έκανε λάθος που έφυγε για τον Ολυμπιακό. Μάλλον το κατάλαβε, του το είχαμε πει. Του είχε γίνει μια αστρονομική πρόταση. Δεν απάντησε ποτέ. Πραγματικότητα είναι λάθος. Ότι έφυγε για 100.000 δολάρια στο τέλος. Την πρώτη χρονιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διαφορά. Εμείς το θέλαμε, του το δείξαμε. Και τον κάνανε, έκανε καμπάνια στα μετρό της Μόσχας. Και από back to back winner έγινε back to back loser. Όχι, να πούμε για κάτι. Αυτά θέλουμε. Αυτά, ενώ τα λέτε από πολύ back ωραία. To back άλλες winner, φορές τώρα. Εντάξει, τώρα πήραμε τον αέρα. Έγινε back to back loser. Σας έχει... Το συμπαθούμε. Σας έχει νικήσει κατά κράτος ο αδερφός σας. Σε ατάκες λες. Βέβαια. Έχουμε ακόμα ώρα. Έχει ακόμα. Έχουμε ακόμα ώρα. Έχει ακόμα. Γυρίζει το παιχνίδι. Γιατί να πούμε τώρα αγωνιστικά πραγματικά, με δύο διαφορετικούς προπονητές, με Μεσίνα και Ιτούδη, εγνωσμένες αξίες και οι δύο, δεν έχει κανένα ρόλο. Δηλαδή και οι δύο προπονητές φταίνουν προπονητές. Και που δεν τον βάζανε ή δεν ξέρω τι. Το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς για τον Χάινς και για τον οργανισμό τον οποίο τον πλήρωνε ήταν ο ημιτελικός. Ποια ήταν η προσφορά του Χάινς στον ημιτελικό? Έβαλε μια βολή. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, το παιδί μπορεί να τέριαζε και τέριαζε. Ναι. Με το παιχνίδι του Ολυμπιακού και ήταν κομβικό σημείο στους τίτλους που πήραμε. Δεν αφήσει τίποτα. Καταρχήν καταβρόκτησε την Μπαρτσελόνα. Πήρε μια λάθος απόφαση. Πάντως, επειδή πολλά ακούγονται για το τι λεφτά επενδύθηκαν σε διάφορους παίκτες, ο Κάλλη είναι ένα παράδειγμα. Στον Ολυμπιακό έπαιζε με 200.000, 250, πήγε επί 6 στη ΤΣΣΚΑ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ανεβάζει και αξίες. Δεν είναι ότι πλήρωσε υπεραξίες που λένε κάποιοι. Για ποιον παίκτη? Που είτε πέτυχε με τον Ολυμπιακό είτε δεν πέτυχε ή προπονητή. Και συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και στο NBA που δείχνει και ο Τέ τα παιχνίδια. Βλέπετε στους Χιούστον πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού υπάρχουν. Πόσοι παίκτες? Του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο παίκτες. Υπάρχουν και προπονητές, ο Πάουελ. Ναι, είναι βοηθός του Μαχέ. Πήγε πέρυσι, έπαιξε λίγο. Ο Μπέβερλι που είχε φύγει. Πήγε στο Μαϊάμι Χιτ με 2 εκατομμύρια. Που παραλίγο να γυρίσει τον τελικό. Και γύρισε τον τελικό του Παρισίου στους 5 πόντους. Και πενεύει ένας ανεκδίκητος Γάλλος διαιτητής που δεν ξανασφύριξε ποτέ ούτε στη Γαλλία. Στο τελικό σαν αυτό εξαφανίστηκε, δεν ξανασφύριξε ποτέ. Ο Μπέβερλι δεν ήταν επιλογή του Γιαννάκη. Ήταν πρόταση ενός μάναζερ δώρο μπόνους για τον Γκλέιζα. Και τα αρέστα Μπέβερλι, δηλαδή. Που βγήκε. Που μας βγήκε. Μας και πήγε με δεκαπλάσια λιγότερα. Και τελικά μετά ξεκίνησε στο Μαϊάμι με 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Πήγε στο Ράιλι, βέβαια. Ναι, και μετά συνεχίζει στο Χιούστον. Αλλά και ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου. Ναι. Να μην λέμε μόνο για ξένους. Με πόσα λεφτά έμπαινε στον Ολυμπιακό? 150-200.000. Και με πόσα λεφτά. Δίλο 15 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε στην Μπαρτσελόνα. Πήγε στην Μπαρτσελόνα. Πήγε Μπαρτσελόνα για να πάει NBA με απίστευτα λεφτά. Με τη ρήτρα και μόνο. Και είμαστε περήφανοι για τον Κώστα για αυτά που έχει
εκεί που έφτασε και αυτά που κάνει. Ένα παιδί που ξεκίνησε από εμάς από το 0, που δεν έπαιζε ούτε στον Άρη. Δηλαδή, άμα δείτε τι έχει κάνει και ο Ολυμπιακός σε επένδυση. Πρωτού τον πάρει ο Ολυμπιακός, πήρε ένα παίκτη από τον Άρη, ο οποίος είχε παίξει 50 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, 50 δευτερόλεπτα στα play-offs και 50 λεπτά όλη τη σεζόν. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια κατόφερε κουβέντα, εδώ είμαστε πάντοτε με τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αλλά το προανήγγειλε ούτως ή άλλως, το προανήγγειλαν οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε τι σημαίνει στα συναρπαστικότερα play-off στη σύγχρονη ιστορία του NBA. Θα δούμε και τους Houston Rockets. Θα τους δείτε απόψε, 4 η ώρα, πρώτος τελικός της Δύσης, ανάμεσα στους Rockets και στους Golden State Warriors. Αρχίζει το γαϊτανάκι και εδώ στο NOTE TV μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε βράδυ ό,τι συμβαίνει στο μαγικό κόσμο του NBA. Και τώρα οι δυο τους. Όλη τη χρονιά γινόταν λόγος για το ποιος θα ήταν ο MVP. Τώρα ο Στεφ Κάρι και ο James Harden διεκδικούν μια θέση στους τελικούς του NBA. Ποιος θα είναι ο νικητής? Η πρώτη μάχη διεξάγεται σήμερα τα ξημερώματα στις 4. Και θα την απολαύσετε από τον TED TV. Ο Κάρι οδήγησε τους Warriors στο 4-2 του Memphis, βάζοντας τρίποντα ακόμα και από τα 25 μέτρα. Αυτή ήταν η πρώτη πρόκληση της ομάδας του σε τελικούς περιφέρειας από το 1976. Και ο Harden πήρε πάνω τους Rockets στο 7ο match κόντρα στους Clippers. Είχε προηγηθεί επική νίκη στον 6ο αγώνα μέσα στο Staples Center, όταν οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί ακόμα και με 19 πόντους, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο Harden που οδήγησε το Houston στην ανατροπή, αλλά οι Smith και Brewer. Ο Κώστας Παπανικολάου θα έχει έτσι την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Έλληνας παίκτης που θα παίξει τελικούς περιφέρειας στο NBA. Στην κανονική περίοδο το Golden State κέρδισε και τα 4 παιχνίδια. Ωστόσο, ο MVP της σεζόν είχε 58% στα σούτ εντός παιδιάς, έναντι 41% του Μούσκια. Στα τρίποντα είχε 52% και ο Harden 24%. Παράλληλα ήταν καλύτερος και σε assist 8,3 έναντι 5,3 και στα rebound 6,5 έναντι 5,5. Οι Warriors εξακολουθούν να δίνονται το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, ενώ οι Rockets έγιναν παράλληλα η ένατη ομάδα στην ιστορία, η οποία προκρίνεται αν και βρέθηκε να χάνει με 3-1 σε μια σειρά. Τις άλλες 219 φορές εκείνη που είχε το προβάδισμα προκρινόταν. Καλά τα καρφώματα των Griffin και Jordan, όμως υπήρξαν στιγμές αυτή τη σειρά όπου οι Clippers φάνηκαν πολύ κατώτεροι των προσδοκιών. Και ας είχαν αποκλείσει τους Spurs στον πρώτο γύρο σε 7 αγώνες. Και όσο και αν ο Chris Paul αξίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο κάποιοι συμπαίκτες του τις κρίσιμες στιγμές τον αφήνουν εντελώς μόνο του. Οι Clippers έτσι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να φτάσουν στο τελικό Δύσης. Οι Rockets το πέτυχαν για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Στο αποκλεισμένο Memphis ο Marc Gasol είναι undestricted free agent, όμως του αρέσει η πόλη και ενδεχομένως το παραμείνει. Ο Κώστας Κουφός είναι επίσης unrestricted free agent και με την απόδοσή του στα play-off μπορεί να πείσει τους Grizzlies να τον κρατήσουν. Στον τελευταίο αγώνα της σειράς με τους Warriors πέτυχε 8 πόντους σε μόλις 14 λεπτά. Ο Νίκα Λάθης που μένει ελεύθερος με άγνωστο προορισμό έπαιξε απλά στα τελευταία δευτερόλεπτα του 6ου αγώνα. Στην Ανατολή, ο LeBron James και η υπόλοιπη παρέα πήρε το εισιτήριο στους τελικούς μετά την άνετη νίκη στο Σικάγο στον 6ο αγώνα. Αντίπαλος των Cavs ήταν η πρωτοπόρος της Ανατολής Ατλάντα που είχε προβάδισμα έδρας. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί ξημερώματα 5 στις 3.30 και θα τον απολαύσετε από τον TV. Όπως όλα δείχνουν, μάλιστα ο Kyrie Irving που αποχωρήσε τραυματίας στον 6ο αγώνα της Bulls θα είναι διαθέσιμος. Οι Hawks απέκλεισαν τη Washington με 4-2 σε μια σειρά που μας επιφύλαξε δραματικά φινάλε. Στον 5ο αγώνα ο Paul πήρε σχεδόν το προβάδισμα, όμως στο φινάλε το φόλο του Al Horford έκρινε το match. Σρέντερ θέλει να πάει προς τα μέσα, δέχεται το stop, ο Horford παίρνει το rebound και βάζει το καλάθι 82-81. Εξαιρετικά συναρπαστικό ήταν και το 6ο παιχνίδι. Ο Paul Pierce πήρε ξανά το σούτ στο τέλος για τη Washington και ευστόχησε.
Ωστόσο, η παράταση δεν παίχτηκε ποτέ γιατί το σουτ ήταν οριακά εκτός χρόνου. Ο Truth ανέφερε πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα σταματήσει το μπάσκετ. Ωστόσο, όλοι εμείς ελπίζουμε πως θα τον δούμε και τη νέα σεζόν, που θα είναι η 18η στη μεγάλη του καριέρα. Εδώ είμαστε πάντοτε στο πικερόλ μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Τι ομάδα είστε NBA? Εγώ Chicago Bulls. Αν είσαι Celtics, νόμιζα ότι ήσασταν Celtics. Όχι, Chicago Bulls. Και πήγαινα, έχω δει τον Jordan πάρα πολλές φορές live. Και με τον κύριο Σκυντήλια μαζί πηγαίναμε. Και μαζί είχαμε πάει. Και μαζί. Bulls. Αλλά τους Celtics τους παρακολουθώ. Ήμουνα... Υπάρχει μια... Υπάρχει, γιατί μου είπατε ότι έχετε αυτόγραφα από τον Χάβλιτσεκ. Ναι, υπάρχει μια... Την άλλη φορά. Τη σεζόν μια του 72-10 ήμουνα στη Βοστόνη. Το 95. Ναι, εκείνη τη θρηλυκή σεζόν του Bulls. Και πήγαινα και Σικάγο και Βοστόνη και Νέα Υόρκη. Αλλά έχω δει και τον... αργότερα πήγαινα και τον έβλεπα και στην Ουάσιγκτον. Ήμουνα μέσα στο τελευταίο παιχνίδι του Jordan στον Garden με την Ουάσιγκτον. Όταν πήγε στους Wizards. Αλλά Bulls είναι η ομάδα στην NBA. Του χρόνου θα φέρει τον LeBron James, είπα πάντω. Αστειευόμενο. Ίσως είναι η μοναδική τύχη που μπορεί να έχει σε κανένα παρέτο από εγώ, για να σα απαντώσω μια απάντηση καλή σε αυτό που λέτε. Είδα ένα μπλουζάκι που φορούσαν οι οπαδοί της ΣΕΚΑ. Ωραίο μπλουζάκι κατά τα άλλα, φτιαγμένο με ένα γάιδαρο και αυτά. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε ο μικρός γάιδαρος, μάλλον εννοούσαν. Αλλά πίσω στη φανέλα είχαν στις πέντε θέσεις, στην κάθε θέση είχε τρία ονόματα. Για να δείξουν την υπεροπλία τους, δηλαδή. Ναι, να έχεις σε κάθε θέση τρία ονόματα, αυτό δεν γίνεται η χημεία ομάδας. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Κάποια στιγμή πάντως είχαμε μιλήσει με τον Kevin Garnett. Ήμασταν αρκετά κοντά, αλλά δεν ήρθε. Επί Ιβκοβιτς. Πίβκοβιτς. Το lockout τότε. Και πιο μπροστά ήταν να έρθει ο Σι Γουέμπερ, ο Κρις Γουέμπερ. Ναι, πιο πίσω. Το ήταν πολύ, είχε ανακοινωθεί κιόλας. Όχι, θυμάμαι και την απάντηση κιόλας που είχε βγει στη δημοσιότητα το θέμα. Ο Μάρμπερι δεν το είχαμε κάνει. Ο Ρίγας μπορεί να με διορθώσει από τα αυτιά μου, νομίζω ότι του Κέβιν Γκαρνέτ η υπόθεση δεν είναι γνωστή. Όχι, δεν είναι γνωστή. Είχε εδώ, μόνο είναι η πρώτη φορά που. Ναι. Γνωστή δεν είναι, όχι, τη λέμε σε εδώ λέμε, ναι. Λέμε πράγματα που δεν είναι γνωστά. Έτσι, σωστά. Γι' αυτό είναι. Να δώσουμε και εμεί. Λέμε τα γνωστά. Δεν είναι γνωστή, όχι. Από όλου αυτού του μεγάλου παίκτε ή του μεγάλου προπονητέ που έχει φέρει ο Ολυμπιακό, με τίνο τη χαρά χαρήκατε κι εσεί περισσότερο και με τίνο τη λύπη λυπηθήκατε. Λύπη εννοώ όταν δεν πήρε κάτι, έναν τίτλο ή έναν τελικό. Ποιο δηλαδή ήταν πολύ αγαπησιάρικο για να φύγει από την ομάδα άτιτλο και στενοχωρηθήκατε για έναν επιπλέον λόγο. Με ποιον δεθήκατε πάρα πολύ στι δύσκολε στιγμέ του Ολυμπιακού. Εγώ πιστεύω ότι για όλου του προπονητέ που φύγανε άτιτλοι νιώσαμε στενοχώρια. Και με τον Γκέρσον είχαμε καλή σχέση. Γιατί όλοι άξιζαν να πάρουν τίτλους. Και με τον Γιαννάκη είχαμε καλή σχέση. Δηλαδή, αυτός ο ιστορικός για μας, τον λέμε, ο τελικός της ντροπής είναι για μας το 2010, που είμαστε 16 πόντους μπροστά και χάσαμε στον ΑΚΑ τον τελικό. Με όλους τους προπονητές χάσανε τίτλους. Αλλά όχι επειδή χάσανε, επειδή πιστεύαμε ότι είχαν καλές ομάδες. Αλλά με όλους διατηρούμε, υπάρχει σεβασμός, δηλαδή με όλους μιλάμε ακόμα και με τον Γκέρσον και με... Σας εξέπληξε, εγώ επειδή ήμουν μπροστά και αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης, ναι. Ξέρω ότι το έκανε με ειλικρίνεια. Ναι. Ήταν πολύ αυθόρμητο το ότι ήρθε να σας συγχαρεί ο Μπουρούσης στην τελευταία προπόνηση πριν από το τελικό. Πάντως να σας πω στην προηγούμενη. Ήρθε πολύ ειλικρινά νομίζω να πει ότι δεν είχα την ευκαιρία τόσα χρόνια να βρεθούμε. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για ό,τι έχει συμβεί. Για όσα έχετε κάνει. Έχετε πετύχει, ναι. Για τους παίκτες που λέτε που θα άξιζαν, ας πούμε, τίτλους, νομίζω ο Μήλος ήταν ένας από αυτούς. Ο Μήλος και μπασκετικά άξιζε να στεφθεί πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει. Συγγνώμη, είμαι γενής, αλλά λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και με προλαβαίνετε. Άρα ή μου έχετε δώσει εσείς ερωτήσεις. Τώρα που πήγα τσιγάρο, είδατε ποιες ερωτήσεις μου έχουν μείνει. Αστείευα μετά. Ο Μήλος το 10 ο κύριος, και στο Παρίσι και στον Τελικό. Εσείς κύριε Παναγιώτη Αγγελόπουλο, είχατε πει κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα για τον Τεόντοσιτς. Ναι. Το έχετε πει μια-δυο φορές. Δεν το αφισβητώ αυτό. Ίσως αναφερόμουν. Εσένα υπάρχει ένα μυστηριώδες, ένας πέπλος μυστηρίου πίσω από την υπόθεση. Όχι. Νομίζω εκεί αναφερόμουν στο πώς έφυγε. Στο πώς έφυγε, ναι. Στη ρήτρα. Τελικά, εμείς πήραμε και λεφτά για να φύγει. Νομίζω ότι αυτό που εννοούσε ο Παναγιώτης είναι ότι είχε αποφασίσει να φύγει πριν φύγουμε εμείς. Γιατί ο κόσμος είπε ότι φύγανε οι λόγοι και φεύγει και ο Μήλος. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Μήλος είχε αποφασίσει, γιατί δεν το γνώριζε κανείς αυτό, το τι θα κάνουμε. Είχε αποφασίσει να φύγει, αλλά εντάξει, υπήρχε όρος στο συμβόλαιό του, έφερε λεφτά στην ομάδα. Είχαμε δικαίωμα να σοφαρίσουμε την εκεί και υπεραξία πλήρωση. Αστρονομική προσφορά του. Με τον Ολυμπιακό βγήκε ο πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας.
Ναι. Το και 10. Ο Κλέιζα ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Και ο Τεόντουσης και ο Τσίλντρες στη δεύτερη πεντάδα. Όλοι αυτοί οι παίκτες δηλαδή, που λέμε Τσίλντρες, Κλέιζα και... είχαν μεγάλες επιτυχίες. Μουρούσης, Παπαλουκάς ήταν εκείνη τη σεζόν. Ναι. Αυτή ήταν η ομάδα του Παρισίου. Όλα αυτά τα παιδιά έπρεπε να σταθούν πρωταθλητές. Τώρα λένε, γιατί λένε πολλοί, ήταν βεντέτα ο ένας ή ο άλλος, ο Παπαλουκάς που λένε βεντέτα. Δεν στον αθλητισμό οι βεντέτες δεν κάνουν να πάρουν. Θέμα από αντίμονο. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Αν πούμε ότι ήταν βεντέτα, δηλαδή ότι φύγαν οι βεντέτες και έγινε ομάδα. Δεν ήταν τόσο απλό όσο ακούγεται. Ότι φύγαν οι βεντέτες. Ο Μίλος νομίζω είχε στομαχικές διαταραχές πριν το τελικό του. Δεν ήρθε καν στην απονομή το βράδυ στον Καλά. Το 10 ήταν στην τουαλέτα. Ναι, ναι. Ναι, είχε πρόβλημα, όντως. Ο Μπουρούσης τι. Α, για τον Μπουρούση να σου απαντήσουμε που ρώτησες. Κοιτάξτε, ο Γιάννης έχει πει πολλά πράγματα. Ναι, έχει πει όντως. Για μας και τότε μετά. Και για εσάς προσωπικά. Ναι. Είπε για εσάς προσωπικά κάτι το οποίο προφανώς δεν, ναι, δεν θα το έλεγε κανείς. Ναι. Ή ακόμα και αν το έλεγε σε μια ιδιωτική συζήτηση, ναι, βγαίνεις και ζητάς συγγνώμη και τέλος. Όχι αν κάποιος στήχθηκε τότε ίσως να του ζητήσει συγγνώμη. Αν θες να ζητήσει συγγνώμη, ζητάς συγγνώμη. Από εκεί πέρα έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις. Δίνει 2-3 συνεντεύξεις το χρόνο που πάντα κάνει αναφορά σε εμάς. Όχι πάντοτε ιδιαίτερος τιμητική. Ή του φταίει ο Ιβκοβιτς που τον είχε βάλει τιμωρία. Και... πιστεύει ότι κάτι κακό έγινε, κάτι έγινε με τον Ιβκοβιτς, τον έκανε τον. Δεν γίνανε αυτά. Ο Ιβκοβιτς έκρινε ότι ήθελε για ένα μήνα. Για το δικό του καλό του. Είχε γίνει μια κατάσταση για το καλό της ομάδας τότε. Για το καλό του Γιάννη ήταν. Δεν υπήρχε καμία κακία. Εμείς πάντοτε τον πιστεύαμε και τον στηρίζαμε. Αν θυμάται ο Γιάννης όταν ήρθε στο γραφείο την πρώτη φορά. Για ανανέωση. Ναι, όχι για ανανέωση. Για να πάρει τον Ολυμπιακό. Την πρώτη φορά, ναι. Πώς ήταν και πώς τον στηρίξαμε. Ήταν από την ΑΕΚ και είχε πάει και 15 μέρες στην Μπαρσελόνα. Μπράβο, τότε τον πήραμε. Το 5. Από εκεί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα. Ούτε εκείνη τη στιγμή να μιλήσουμε, ούτε και του κρατάμε κακία. Εγώ νομίζω ότι είχε καλές προθέσεις προχθές που μας συνάντησε. Ναι, όχι, έτσι νομίζω και εγώ. Ότι είχε καλές προθέσεις. Τις καλές προθέσεις του δεν κατάφερε να τις ολοκληρώσει. Γιατί ολοκληρώνεται με μια τρίκα συγγνώμη και τελειώνει το θέμα. Δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια. Οριμάζει, πάει για δεύτερο παιδί του, εύχομαι όλα καλά να του πάνε. Και να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκατε και να το πω και ομά που τους καλοπληρώσατε και έχετε την εντύπωση ότι υπήρξαν αχάριστοι. Ή κακοί στη συμπεριφορά τους ή. Ή να μην εκτίμησαν αυτό που τους προσέφερε ο Ολυμπιακός. Πολλοί έχουν καλοπληρωθεί. Αυτό είναι γεγονός, αλλά... Καλό το καλοπληρωθεί. Πρέπει να δείτε τα οικονομικά δεδομένα της εποχής και τι συμβόλαια δίνανε οι άλλες αντίστοιχες ομάδες που διεκδικούσαν το ευρωπαϊκό. Παναθηναϊκός, ΤΣΕΚΑ, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Δηλαδή, και εκεί τι γινόταν. Δηλαδή, ο ένας είχε το Γιασκεβίτσιου, ο άλλος είχε το Τσίλντρες. Τα ίδια ποσά ήταν. Σχετικό είναι το ότι ήταν μεγάλα τα ποσά τότε, ήταν πολύ μεγαλύτερα. Δεν πιστεύω ότι κάποιο. Τότε. Τη τσάμπα λεφτά δόθηκαν, δεν το πιστεύω αυτό. Ρωτήσατε αν κάποιο νιώσαμε χαριστή από κάποιον. Ναι, όχι. Δεν μπορώ να το πω. Αισθανθήκατε ότι τότε εκείνη την εποχή που τα μπάτζετ ανέβηκαν πάρα πολύ, τη χρονιά του Βερολίνου δηλαδή και μετά των Παρισίων. Το 9 και το 10. Ναι. Ότι ο ένα παρέσυρε τον άλλον στην κόντρα των Ιωνίων. Ήταν πολλά τα χρήματα και συνέχεια. Ναι, αλλά δεν ήταν όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έτσι. Σε σακά ήταν στα ίδια και παραπάνω. Δεν ήταν. Δηλαδή ήθελε να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό. Έτσι ήταν το μοντέλο τότε. Έτσι ήταν το τότε μοντέλο. Εμεί το αλλάξαμε αυτό. Ναι, το γεγονό αυτό. Και ακόμα και η Μακάμπι ουσιαστικά με χαμηλό μπάτζετ. Χαμηλό. Το κατέκτησε. Οπότε. Τόσες μεγάλες επιτυχίες με τέτοιο μπάτζετ δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνουν ποτέ. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Δηλαδή, είναι απίστευτο, αν το σκεφτείτε λίγο, να πηγαίνεις με 6-7 εκατομμύρια μπάτζετ να χτυπάς κάποιον που έχει 27 ή 37. Δεν γίνεται, να το πούμε τόσο απλά. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Γεγονός αυτό. Λοιπόν, όταν θα αλλάξουν οι εποχές και οι ελληνικές ομάδες θα ξαναδίνουν πολλά λεφτά. Σε κανένα άθλημα. Σε κανένα άθλημα δεν γίνεται. Να πει ο παίκτη που να πάρει ο Ολυμπιακός που θα έχει σταματήσει και ο Σπανούλης τότε. Γιατί είναι πιο νέος από αυτόν. Πάμε να τον δούμε. Η προετοιμασία του Στεφ Κάρι πριν από τους αγώνες είναι μια πραγματική ιεροτελεστία και ο δημοσιογράφος από το Σαν Φρανσίσκο, Τιμ Καβακάμι, την έχει καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια. Ο ίδιος εξηγεί το γιατί. I think we all know that Steph Curry is a fascinating guy to watch and I think his shooting is what, you know, obviously separates him from every other player in the NBA. I just want to know, how does he prepare for a game? What leads him into his planning for how he shoots? Does he think what he does pre-game sets him up for what he does in the game? And does it actually set him up for what he does in the game? Does he work on certain shots for certain games, certain opponents? I want to see kind of the process and maybe the artistry of it. We know it's not exact science. It's feel, it's touch. It's creativity, and I want to see how all that kind of shapes itself in the pregame as it leads into the real game.
Τι ακριβώς λοιπόν κάνει ο Κάρι? Παίζει σχεδόν όλο τον αγώνα μόνος του πριν ξεκινήσει το μάτς. At the start we saw him with two balls dribbling with both hands. It's kind of a Curry drill where he takes a ball, puts two balls between his legs, puts it behind his back, puts two balls at once, kind of getting the feel, as he talks about it, getting the feel of the ball, getting a sense of his hands on the leather, getting control of the ball. Then he moves from that to he goes to a little bit of a scoop shot, kind of runner, flicks it in left-handed, flicks it in right-handed, kind of just to see the ball go in the net, as he talks about. Then we see him go kind of the three-point shots. He kind of runs, catches the catch and shoot from Bruce Frazier, the assistant coach. He sees him kind of dribble to his left, dribble to his right, step inside again, step to his left, step to his right, race to the three-point line in the right corner, catch and shoot, race to the right-hand corner, dribble, three-point shooter, race to the top again, catch and shoot from three-point, dribble into a three-pointer. It's all the shots we see him in the game. He kind of repeats and repeats and repeats over and over again. He says it's about 105, 110 shots. I'm going to count them up. I haven't counted up yet, but I imagine he made about 60 or 70 of them. I think he wanted to make more. He does the one-on-one session, about five shots. Frazier leans on him right about the top of the key, pushes him. Curry kind of bends away from him, takes some two or three fadeaway shots, maybe one or two of them three-point, two or three dribble in, pull-up shots, two or three dribble in all the way to the basket, scoop shots. Just kind of all the shots that he thinks he's going to need tonight, and see if he just can get the feel of the ball going through the rim, the feel of how it's going to be when he's in that game. Και επειδή γούρια και αθλητισμός πάνε μαζί, η αεροτελεστία έχει και ένα εντυπωσιακό φινάλε. About 2 years ago, one of our Warrior employees put me to the test and said, "I bet you can't make that, you know, that shot right there." So it became like an ongoing ritual from that first game of the season till now. I don't always make it, but it's usually a good sign when I do. Ο Πασέρ είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας Curtis Jones. Oh, just happened one day that he just got the ball and threw it to me, and ever since then, I was like, it became a ritual. It's what you call priceless. I mean, Stephen Curry, what can you say? Τι γίνεται όμως όταν η προθέρμανση συμβαίνει στην αντίθετη ρακέτα? Heave it or throw it sort of like a curve almost to get it to the other basket. I'm waiting for the day that he will make it, because he's generally around the basket. I think I'll make it eventually, and I hope you'll be there to see it. Και πάμε και στη συνηθισμένη ζώνη με το μπασκετικό lifestyle. Το τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στους στάρ του NBA που ξέρουν από ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σπανούλης, έγραψε απλά ο Ρίκι Ρούμπιο, που πολλές φορές έχει βρεθεί αντίπαλός του σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ ο μεγάλος Μανού Τζινόμπιλι προσέθεσε. Εντυπωσιακός ο Σπανούλης, απλά εντυπωσιακός. Ο Κένεθ Φαρίδ ήταν ο στάρ του NBA που παραβρέθηκε στο Final Four, αλλά αποφάσισε να συνδυάσει δουλειά με διασκέδαση. Τη μέρα του τελικού βρισκόταν ήδη με την αγαπημένη του στο Παρίσι, από όπου και δημοσίευσε αυτή τη χαρακτηριστική φωτογραφία τον πύργο του Άιφελ. Οι διακοπές άλλωστε γι' αυτόν έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει και ο Σακίλ Ονίλ είναι ήδη περήφανος πατέρας. Ο Σαρίφ Ονίλ είναι προς το παρόν τουλάχιστον ένα ελαφρύ πολυταλάντο τριάρι και όπως βλέπετε από τα στιγμιότυπα μπορεί να τον δούμε και αυτόν ακόμα και στο NBA. Εδώ είμαστε πάντοτε στο pick and roll μαζί με τον κύριο Παναγιώτη και τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Πάντως παίκτη σαν του Σπανούλη στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Μια και το είπατε τώρα εδώ στο βίντεο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο παίκτη, ούτε έχει υπάρξει ούτε και θα υπάρξει. Αυτά που κάνει είναι απίστευτα. Από πίσω είναι μια φωτογραφία που κρύβει μια πονεμένη ιστορία από εκεί πέρα. Δεν θέλω να το ανοίξουμε γιατί ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουμε και την άποψη του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί
έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Πάντως για τη συγκεκριμένη φωτογραφία και ναι, ακριβώς είναι τότε όταν τον υποδεχθήκατε. Μόνο για αυτό το περιστατικό μπορώ να σου πω τι πραγματικά έγινε. Που δεν το έχω πει ποτέ και δεν το ξέρω. Έχει μια συλλογή στη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία έχει μια είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο ΣΕΦ. Φεβρουάριο. Λέω του Παναγιώτη, πάμε κάτω. Ενώ μας είχε βρήσει, μας είχε επιτεθεί από τις εφημερίδες και τα λοιπά που έχει. Για χρόνια. Δικαστήρια, πράγματα κτλ. Είχε ζητήσει συγγνώμη στην πράσινη. Λέω του Παναγιώτη, πάμε κάτω να το χαιρετήσουμε. Δεν έχει σημασία τώρα τι. Όταν δεν ήταν ιδιοκτήτης, τι έλεγε και τι έκανε. Και μετά με τις εφημερίδες του ήταν απίστευτες επιθέσεις. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση. Άλλου επίπεδου και άλλου ύφους και ήθους. Λέω του Παναγιώτη, πάμε κάτω να το χαιρετήσουμε. Δεν έχει σημασία. Είναι στο Παναθηναϊκό, ήρθε εδώ μέσα, είναι η πρώτη φορά που ήρθε. Και είναι και, ένα μήνυμα και για τον κόσμο. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, μα να μην ήταν πρωτοσέλιδο παντού αυτό. Πριν είπαμε για τον κύριο Βασιλακόπουλο. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα υβριστικό σύνθημα. Το οποίο εμείς το κόψαμε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το τραγουδούσε και ο Λάνδρος Παπαδόπουλος. Αυτό κόπηκε. Ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος αυτό δεν το εκτίμησε, δεν το κατάλαβε, δεν το αντιλήφθηκε. Είναι δικό του θέμα. Κόπηκε μαχαίρι. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό. Μιλάμε όλοι για βία, για αυτό κτλ. Mm-hmm. Με προσπάθεια απίστευτη. Κόπηκε, δεν ξανακούστηκε ποτέ. Το πώς αντέδρασε ο κ. Βασιλακόπουλος, το είδατε, το έχετε δει, το ξέρετε. Πες για το. Την ιστορία της φωτογραφίας. Κατεβαίνουμε λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Εντυπωσιάστηκε πιστεύω και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Δεν περίμενε. Κάτι τώρα θα με σκοτώσουν εδώ πέρα, θα με απολύσουν. Θα το πω γρήγορα, σε ένα λεπτό. Άλλο, είχατε κοινωνικές σχέσεις ή οποιαδήποτε άλλη επαφή ή γνωριμία προηγουμένως. Όχι. Όχι. Μόνο όχι. Το, με τον πατέρα του και το θείο του, σε κληρώσεις παλιά τους βλέπαμε. Και είχαμε. Μάλιστα. Πώς το λέω, σε καλό και επίπεδο. Αποφασίζετε να πάτε να τον υποδεχτείτε λοιπόν. Ναι. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Το ίδιο το περίμενα αυτό. Ναι, ναι. Μάλιστα, θα δείτε το επόμενο πλάνο κάνει και μια μήνυ υπόκληση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστή. Ξεκινάει το παιχνίδι. Λύγει το παιχνίδι καθαρά, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και μετά τον αγώνα εισβάλλει από δύο διαιτών, είναι γραμμένο όλο αυτό το φιλοαγώνο, απειλεί τους διαιτητές και τους λέει το περίφημο είμαι εγώ, είμαι ο εφευρέτης της αλητείας. Αυτά γίνανε το βράδυ του αγώνα. Την επόμενη μέρα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο στο γραφείο ο ίδιος, νυφάλιος ακουγότανε, πρωί ήτανε, και μου λέει: Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά Γκάρντια για τη φιλοξενία που μου κάνατε και να σας πω ότι κερδίσατε δίκαια. Του λέω: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, και έτσι ολοκληρώθηκε. Είναι η τελευταία φορά που έχω μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Θα μπορούσε. Μετά συνέχισε όλη την πορεία, την ιστορία του. Πιστεύετε, και αυτή είναι η τελευταία ερώτησή μου, πρωτού πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι θα το ήθελαν να υπάρξει έναν καθιοδήποτε τρόπο moratorium. Πλησιάζουν οι τελικοί, του χρόνου πάλι αντίπαλοι θα είστε. Καλά να είστε κι εσείς και ο κ. Γιαννακόπουλος. Εννοώ ότι θα είστε για χρόνια. Είστε νέοι άνθρωποι που ασχολείστε με τον μπάσκετ. Μια ανακοχή λέτε δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Σε τι όμως. Κάπως δεν έτσι. Υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή ο καθένας έχει την πορεία του, κάνει αυτά που πιστεύει ότι είναι σωστά. Εμείς έχουμε το δικό μας τρόπο που λειτουργούμε. Είμαστε. Αυτοί που είμαστε. Ο Γιαννακόπουλος έχει επιλέξει έναν άλλο. Ένα άλλο modus vivendi που λένε. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά είναι. Νομίζω ότι κοινή γνώμη βλέπει και κρίνει. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Κάποια στιγμή θα επικρατήσει το δίκαιο και το σωστό. Δεν είναι θέμα ανακοχή, δεν υπάρχει κάποια κόντρα οικογενειών ή προσωπικό. Ναι, γιατί δεν υπάρχει καμία κόντρα. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό Ζωμπιακό. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Εμείς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, την πλειοψηφία του είναι υγιής κόσμος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το είχα δηλώσει και όταν πήγαμε στο. Ναι, το θυμάμαι. Στο μοναδικό παιχνίδι που πήγαμε στο ΆΚΑ, τα όποια προβλήματα είχαμε εκεί προέρχονται από τον κύριο Γιαννακόπουλο, όχι από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα, μέσα στη φυσούνα, στο γήπεδο, σε χτυπάνε, σε κάνουν, σε δείχνουν, δεν θα κάτσει να τι φάσει κιόλα. Είναι κάποια θέματα να το πούμε που πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να τα αναδείξει, πρέπει να τα καταγγείλει. Δεν μπορεί να κάθεις να κοιτάς. Για να πέσουν οι τόνοι που λένε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Σαφές. Και ένα τελευταίο να σου απαντήσω αυτό που λες, γιατί κάνεις ωραία κάνεις την ερώτηση για τον Γιαννακόπουλο, αλλά να θυμίσουμε ότι μάλλον μπορεί να σου διαφεύγει, γιατί δεν το κάνεις εσύ και εμένα, ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι ο Μάνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός στην παγκόσμια ιστορία πρόεδρος παγκίτης, για να το πω χιουμοριστικά. Επειδή κάτσε τον πάγκο. Επειδή κάτσε τον πάγκο. Και ο Μιζράχης κάτσε. Πού? Και ο Μιζράχης κάτσε. Εντάξει, αλλά ο Μάνος έχει και τις μετοχές, έχει, βάσει του business plan έχει κάνει και τα λεφτά και έχουμε κάνει και μια καταγγελία στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. Γιατί κάνεις ερώτηση για τον Γιαννακόπουλο, σαν να ξέρεις ότι θα επιστρέψουν οι μετοχές στον Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω. Πώς την κάνεις προφητικά, δεν ξέρω. Ρωτάω. Γιατί τις μετοχές έχει ο Μάνος αυτή τη στιγμή. Εγώ ρώτησα καλό τρόπο. Είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι βάση του business plan που παίζει τα λεφτά. Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό, δεν είναι κόντρα ελληνική μεταξύ δύο οικογενειών ή μεταξύ μας. Βλέπετε και τι έχει γίνει στην Ευρωλίγκα πρόσφατα και τις δηλώσεις του κ. Μπερτομέου για αυτό το θέμα, αλλά και τι έγινε στη Γενική Συνέλευση Ευρωλίγκας και τι προτίθεται η ίδια Ευρωλίγκα να κάνει
για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απασχόλησε την τελευταία συνέλευση τη Ευρωλίγα. Και θα τι απασχολήσει στο μέλλον. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο που δεν τον περιμένετε. Αυτό μάλλον δεν το περιμένατε. Δηλαδή, τη σκηνή που βλέπετε αυτή τη στιγμή να εκτυλίσσεται στο πλάτο του TTV, προφανώς είναι βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διεστραμμένης. Λοιπόν, προκαλέσατε ο ένας τον άλλον. Εσείς είπατε να σουτάρει ο Γιώργος. Γιατί είναι καλός στον αγγλικό. Και ο Γιώργος είπε να σουτάρει. Ναι. Γιατί είσαστε καλός στο τρίποδο. Ναι. Τι να δοκιμάσουμε τώρα. Το πρωτότοκο. Ο πρωτότοκο, δεν να σουτάρει. Θέλεις με ταμπλό ή χωρίς. Έχω μάθει ότι είστε καλό στο jump shoot, μόνο ότι φορά τη λουστρίνη, έχετε πέσει το σακάκι. Ωραία. Και με την αριστερή. Μάλλον τρίποντα είναι εδώ. Εδώ είναι τρίποντα 100%. Α, παλιό ίσως, το 625. Το 625. Έχω δεύτερη. Καταγγέλλω τα καλώδια τα οποία είναι. Ωραία, αυτό είναι. Έχω δεύτερη. Έκανα μια προσπάθεια. Πάει. Δεν είσαι φάρμα ομάδα. Δεν είστε. Περίεργο ούτε και εδώ όμω. Είμαι δεξιόχειρο, θα φάρμα το αριστερό. Λοιπόν. Τρίτη και την φαρμακερία, κύριε Αγγελόπουλε. Παράλληλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόκλησης και για την τιμή, κυρίες και κύριοι. Ούτε που καταλάβαμε ότι πέρασε μια μισή ώρα. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος εδώ στο Pick and Roll του ΟΤΕ TV. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας έως αυτή την ώρα. Όπως λέει κάθε φορά η εκπομπή, στον επίλογο της να αγαπά το μπάσκετ. Καλό βράδυ. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Στις 9 το βράδυ μείνετε συντονισμένοι στον ΟΤΕ TV, διότι είναι βέβαιο ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον θα βρείτε να παρακολουθήσετε, το οποίο ωστόσο επουδενή θα είναι πιο ενδιαφέρον από τα σου τριών ποντών του κυρίου Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.